Εναρμόνιση του υπάρχοντος καταστατικού είναι το ένα και μοναδικό θέμα που έχουμε απόψει. Θέλετε να μας πείτε τα ονόματά σας, ποιοι θα θέλετε με αργότερα να μιλήσετε για να τα καταγράψουμε. Θα μου λέτε το όνομά σας όμως για να τα γράψω, να κρατήσουμε και τον χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, στην διαδικασία. Δεν είναι διαδικασία αυτή. Υπάρχει εισήγηση της προσωρινής διοίκησης επιτροπής επί του θέματος. Να γράψουμε πρώτα τα ονόματα. Πρώτα την εισήγηση. Πρώτα η εισήγηση. Μας κάνει την εισήγηση ο πρόεδρος. Έκλεισε να πω τις καταστολές. Τελικά πώς είμαστε γεγραμμένοι. Αλλά γράφουν κάτι ακόμα τώρα. Πρέπει να κλείσει η διαδικασία. Δεν είπαμε να κλείσει τη διαδικασία πρώτα και μετά. Δεν τρία ονόματα. Η διαδικασία της νίκησης δεν γίνεται. Η ώρα της συνέλευσης ήταν 6 όμως και είναι η ώρα 7. Καταστατικό αλλάζει. Προσέλευσης είμαστε. Κύριε Παντεράκη, δεν μας είπατε ότι θέλετε και τις εξουσιοδοτήσεις χωριστά. Μας είπατε πώς γραφτήκανε, πώς υπογράψαν παρόντες. Συνολικά 130. Επίτε μας από την αρχή να μην ταλαιπωρούμε για τον κόσμο. Δεν ταλαιπωρούμε κανέναν. Δεν υποχρεώσουμε να τους σκέφτουμε. Υποχρεώσουμε τι, να ξέρεις χωριστά. Εμείς από το 2007 έχουμε αγοράσει κόπεδο. Για αυτή τη στιγμή δεν φαινόμαστε πουθενά. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε κάτοικοι και να μην είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε. Ούτε καν να μιλήσουμε. Το ξέρετε όλοι ότι είμαστε κάτοικοι πάνω στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει καθαρίσει το Μητρό. Κυρία, λίγο ένα λεπτό. Καταρχάς, εμείς είμαστε μέρος του συμμετελισμού. Το ξέρετε αυτό. Γιατί? Γιατί εμάς ρωτάτε γιατί δεν είστε μέλος. Στο επόμενο σας είναι ο κύριος Κουκλάκης ακόμα. Έχουμε πάει 2 φορές την αλλαγή. 2 φορές. Δεν έχετε διαγραφεί, δεν ξέρω. Ποιος θέλει αυτό εμείς. Εμείς θέλουμε, κύριε Κουλή. Αυτό παραμείνουμε. Παρακαλώ. Μια παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή δεν είστε μέλος. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μέλος και όχι. Ξέρω ότι εγώ είμαι κάτοικος και έχω το προϋπολογικό μου για μην δημιουργείτε θέμα. Κανονικά πρέπει να αποχωρήσετε. Είναι θέμα. Εδώ είναι των συνεταίρων. Δεν είμαστε συνεταίροι εμείς. Είστε συνεταίροι. Δεν είμαστε. Από πού είστε συνεταίροι. Δεν μας ξέρεις Κώστα, αν είμαστε συνεταίροι. Ξέρω ότι είστε οικιστές. Ναι, πώς είχαμε να δείτε. Τι σημαίνει οικιστές. Τέλος πάντων, δεν μπορείσουμε τώρα. Τα μητρά του συνεταιρισμού δεν είστε γραμμένοι. Και δεν φταίμε εμείς για αυτό. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Δεν είναι του παρόντος αυτό το ερώτημα. Να έχετε καθαρό μικρό. Είστε προσωρινή διοίκηση. Είστε.
Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε και επικαλείστε περί παράδοξα. Έχουμε 30% υπόβαθρο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω τι να κάνει τη δουλειά, πάρε τη δίκη, να πάει άλλο. Τι προσωπικοί δικού σα είστε, με τι Μικρό? Περιμένετε να ακούσετε, όχι. Τι να ακούσουμε? Δεν θέλετε να ακούσετε. Από 30%. Δεν θέλετε να ακούσετε. Να σε ακούσουμε. Ωραία, μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή. Πείτε μα τον αριθμό των εγγεγραμμένων και να του συνοδεύσω. Πώ θα ψηφίσουν δηλαδή? Δεν ήρθε η ώρα τι για να ψηφίσουν ακόμα. Ερώτηση, ερώτηση. Τα ονόματα ο καθένας που μιλάει θα τα λέει, γιατί να υπογραφούνται. Μιλάει ένας κύριος, ποιος είναι ο κύριος? Πες του να γραφτεί, κύριε μου. Όχι, ναι, άμα θέλετε να γυρίσω και το βίντεο. Εντάξει. Κύριε, το όνομά σας μπορείτε να μου πείτε να το καταγράψω. Καραλίδης είπα. Πώς είπατε? Καραλίδης. 3, 18, 10. Είστε υποχρεωμένοι, σαν προσωρινή κούσα, να έχετε ξεκαθαρίσει το Μητρό, να μας πείτε σήμερα τον αριθμό που εγγράφηκαν εκεί και πώς εξοδοτήσεις υπάρχουν. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Εσάς σας απασχολεί τόσο πολύ το πώς ήρθαν εξοδότηση και ποιο λόγο σας απασχολεί? Μπορούμε να μιλάμε όλοι μαζί? Μπορούμε να μην είμαστε τσίρκο? Μπορούμε να μιλάμε όλοι ένας-ένας? Κύριε Πατεράκη, ένας-ένας, δεν κακό. Κυρία Παντού, μπορεί να ψηφίσω και δέντρα μετά. Εδώ εγώ βλέπω... Να σας πω κάτι, όταν θα φτάσει η ώρα της ψηφοφορίας, θα κρατήσουμε και τα ονόματα. Κύριε Πατεράκη, μιλάτε μετά, δεν έχω αντίρρηση, αλλά μην μιλάμε ένας πάνω στον άλλο, δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα πρέπει να γίνει καλά μέτρηση. Όχι, καταλάβατε ότι αυτή είναι τεχνική απόψε για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ωραία. Ας κάνει τη σύγκριση. Είσαστε πρόεδρος, διατηρήστε, δεν έχετε θέση. Αυτό δεν την έχω, κύριε Καραλή. Δεν έχω καμία θέση ούτε στην μία πλευρά ούτε στην άλλη. Απλά να ακούσουμε τον πρόεδρο, να καταγράψουμε ποιους θέλουν να μιλήσουν και όταν φτάσει στην ψηφοφορία θα λέμε και τα ονόματα ποιοι είναι. Τόσο απλό. Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, κύριε Κουδούνη. Μη σηκώνει ο καθένας και πετάγεται και λέει ό,τι θέλει. Αν είσαι πρόεδρο, έπρεπε να ρωτήσει αν κάποιος θέλει να... Ποιος θα με βάλει, εσείς θα με βάλετε. Εσείς το ρωτήσετε. Βεβαίως. Το σώμα δεν είναι τρέπει. Κύριε Κουδούνη, δεν αποφασίζετε εσείς. Αν το ρωτήσετε, στο συγγνώμη. Επιτρέπετε, κύριε Μπέκα, γιατί στην διαδικασία. Είναι το πιο βασικό, το να γνωρίζουμε πώς είναι οι παρόντες, διότι σταματάει πλέον ο κατάλογος. Για να ξέρουμε πραγματικά ποιοι είναι οι παρόντες και ποιοι είναι με εξειδωτήσεις. Είναι βασικό το να ξεκινήσουμε, αφήστε με μισό λεπτά, να ξεκινήσουμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι παρόντες και σαν εξειδωτημένοι και σαν φυσική παρουσία εδώ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, θα ήταν υποχρέωσή σας να δηλώσετε όσοι είσαστε στο πάνελ ποιοι είσαστε μέλη του διοικητικού σου, ποιοι είσαστε μέλη του συνεταιρισμού. Εγώ είμαι. Να το δηλώσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς πιστεύετε να ήμουν εδώ πάνω και να μην είμαι μέλος? Δεν είμαι για σας. Και να μην είμαι κατακτημένη οικονομικά. Δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Σιδηρόπουλο που έχει δώσει την υπογραφή του? Δεν είσαι μέλος. Σοβαρά. Εσύ ούτε ο Παναγιώτης. Ποιος με διέγραψε? Σας έχω γράψει εγώ ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Εσύ. Ποιος μου αρέσει? Δεν πειράζει. Μπορείτε να βγήκα και εγώ εκτός. Τώρα μην βγούμε. Εγώ σας έκανα μέλη. Σοβαρολογή. Εγώ σας έκανα μέλη. Από την εποχή του Νάρα. Έχει μια απόφαση. Ωραία. Όταν καβαρίτης. Ούτε καβαρίτης είναι μέλος. Με δικαστικές αποφάσεις, όταν κάπως σπίτι σας πίσω, θα σας τα δώσω. Ωραία, δώστε μας και τα δικαστικά. Όταν δεν θα είμαστε. Όταν συνονόμιμος αντιπρόσωπος. Κύριε Σιδηρόπουλε, καθίστε κάτω και θα τα... Επιπροσωπικό μου είναι κύριο Σιδηρόπουλο. Επειδή εμένα προσωπικά με συκοφάντησε, θα είμαι υποχρεωμένος να καταφύγω δικαστικά. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει. Εγώ δεν ξέρω. Σέβεται ότι δεν είσαι μέλος. Δεν είσαι μέλος. Δεν είσαι μέλος. Απεβίωσε η γυναίκα μου και κληρονόμησε τον κλήρο της. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού. Πότε γράφτηκες μέλος, μπορείς να μας πεις. Δεν είσαι. Χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιος σε ψήφισε και ποιος έβαλε, πες μας. Κυρία Πάντη, κυρία Πάντη. Δεν ξέρω. Η ερώτησή μου έμενα ήταν πολύ απλή. Δηλώστε ότι είσαστε όλοι μέλη του συνεταιρισμού και ας παρακαλώ. Εγώ να το διοικητικό συμβούλιο, να έχω κάνει αντίγραφα. Επικυρωμένα, πώς θα τα δείξω. Θα τα δείξω σε όλο τον κόσμο, θα τα δώσω. Ωραία κύριε Σιδηρόπουλε, αφού τα είχατε, γιατί δεν τα φέρατε από όσο που είχατε. Και στην Αγάσα και στον Παναγιώτη δεν είναι μέλη εξαιτία
Να μιλήσω. Λοιπόν, προχωράμε τη διαδικασία. Ήταν μια άσχημη παρένθεση, εγώ την αντιπαρέρχομαι. Απάντησα σε προσωπικό επίπεδο, κυρία Πρόεδρε, μπορώ να κάνω την εισήγηση. Λοιπόν, περιμένουμε πρώτα απ' όλα να μας πείτε πόσα άτομα είναι. Αφήστε τα τέλος πάντων να δείτε. Κύριε Πατεράκη, να σας πω κάτι άλλο. Πρόεδρε, το ότι δεν είναι κάποιος μέλος και είναι κάτοικος... Αφήστε να μιλήσει, δεν έχετε αφήσει να μιλήσει. Σας απαντάω, κύριε Σωτηρόπουλε, σε κάτι. Κάποιος που μένει στην Υποκράτειο έχει κάθε δικαίωμα να είναι εδώ απόψε και να ακούσει οτιδήποτε. Δεν θα φτάσει στην ώρα της ψηφοφορίας. Άρα λοιπόν μην αφαιρείτε το δικαίωμα και από τη γειτόνισσά σας να κάτσει και να ακούσει. Όταν θα φτάσει η ώρα της ψηφοφορίας θα δούμε ποιοι γραφτήκανε, ποιοι υπογράψανε και ποιοι έχουν εξουσιοδοτήσει. Είναι δικαίωμα όμως του κάθε κατοίκου. Είναι δικαίωμα του κάθε κατοίκου να ακούσει. Απαντάω στον κύριο Πατεράκη που μου είπε γιατί κάθονται. Κύριε Πατεράκη, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Κάντε αν είναι θέμα ακριβώς πώς είναι θέμα απαρτίας και πλειοψηφίας. Είπαμε 103, είχαν γραφτεί μέχρι την ώρα που μου το έπανε. Κυρία Πάντου, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Για να λέμε πραγματικότητα. Ζήτησα πολύ απλά να μάθουμε πόσα είναι τα άτομα τα οποία έχουν γραφτεί και πόσοι έχουν εξιοδοτήσει σαν τις έχουν δηλώσει. Διότι ο κατάλογος κλείνει. Τελειώσαμε. Παρόντες είναι αυτοί, 103. Δεν ζήτησα. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν ζήτησα εγώ να φύγει κάποιος από εδώ. Ζήτησα από το Προεδρείο που είναι τους ανθρώπους επάνω να μας πει ποιος είναι μέλος και ποιος δεν είναι. Δεν ζήτησα τίποτα κακό. Δεν λέει τίποτα κακό. Ούτε και με το κάποιος να μην είναι μέλος. Είπα, εγώ τουλάχιστον δήλωσα ότι είμαι μέλος. Τώρα αν ο κύριος Σιδηρόπουλος θέλει να πει ότι δεν είμαι δικαιωμά του. Έληξε. Μιλάει ο πρόεδρος. Ένα λεπτό. Ο κύριος Πάτος. Τη διαδικασία. Το Προεδρείο που είστε εκεί πάνω είναι διορισμένο από το Ειρηνοδικείο με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Δηλαδή και όχι οι άνθρωποι που παίρνανε απ' έξω αν δεν συμπλήρωνε, μπορεί και να διοριστεί και να ήταν εκεί πάνω. Παρετούμενοι όλοι οι άλλοι. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το λέει, εγώ το λέω, πάει, έτσι μάτω. Το λέει. Λέω, όταν προσφύγει και ελείψει μέλους, παρόντος ή προτινωμένου, διορίζει ο Ειρηνοδίκης τον οποιοδήποτε και εσάς περνάτε απ' έξω. Συγγνώμη, θέλω να λέγουμε λάθος. Εγώ θέλω να ψηφίσω και δεν θέλω να πληρώσω. Μπορώ. Βεβαίω. Γιατί έχετε δώσει εντολή ότι δεν μπορώ. Αν είστε κυρία Λάμπρα. Βεβαίως. Δεν απάντησατε. Εντάξει κύριε Πατεράκη, να αρχίσετε να προεδρεύσετε και εδώ. Πρόεδρε, πείτε μας. Παρακαλώ. Όπως ξέρετε, όσοι δεν ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα, την άνοιξη του 2012 παραιτήθησαν τα μέλη που ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, που είναι ενός για κάθε όργανο, του κυρίου Χαδού και του κυρίου Σερμπή, για διαφόρους λόγους. Υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους. Τους λόγους μπορούμε να τους δούμε. Είναι καταγεγραμμένοι στις παραιτήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν η ουσία είναι ότι ο συνεταιρισμός έμεινε χωρίς διοίκηση από την άνοιξη του 2, από τον Απρίλιο του 2012. 13, συγγνώμη. Λοιπόν, από τον Απρίλιο του 2013. Στη συνέχεια, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτηση που κατετέθη από τον κύριο Χαδούλια, ο οποίος ήταν μη παραιτηθής στο Ειρηνοδικείο, και στην αίτηση, η αίτηση αυτή επλαισιώνονται από τα ονόματα τεσσάρων ακόμα ατόμων, δηλαδή του υποφαινομένου Κραβαρίτης Κωνσταντίνος, του κυρίου Πυρουνάκη Νικολάου, του κυρίου Κορόγια Νικολάου και του κυρίου Δρόσου Γεωργίου, έκανε δεκτή την αίτηση για επανεργοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έδωσε εντολή ότι αποδέχεται την αίτηση και δημιουργείται νέο προσωρινό πενταμελές συμβούλιο στο συνεταιρισμό, το οποίο έχει αρμοδιότητα μέχρι και της εκδικάσεως κανονικά της υποθέσεως, η οποία είναι το 15 Ιανουαρίου του 2015, τότε είναι η τακτική δικάσιμος,
να προβεί σε κάθε ενέργεια για επίγοντα θέματα του συνεταιρισμού και τρέχοντα θέματα. Λοιπόν. Για ποιο θέμα είναι δικάσιμο στο Γενάρη του 2015, είπατε. Το δικαστήριο πάντα βγάζει μια προσωρινή απόφαση και στη συνέχεια ορίζει και μια ανταρτική δικάσιμο. Εμείς λοιπόν, όταν αναλάβαμε, όταν συσταθήκαμε σε σώμα και κάναμε γνωστή την σύσταση αυτή και στην εποπτεύουσα αρχή, η οποία πλέον είναι το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από τροποποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου, στο υπόσχα, τα λέω αυτά λίγο αναλυτικά γιατί είναι σημαντικά. Στο Υπουργείο Οικονομικών μας ρωτήσανε τι κάνουμε για αυτό το χαρτί. Υπάρχει λοιπόν μια οδηγία η οποία με παράταση που πάρθηκε έλεγε ότι πρέπει όλοι οι συνεταιρισμοί ανεξαιρέτως και ο δικός μας μέχρι τις 26 Δεκάτου του 2014, δηλαδή περίπου σε ένα μήνα λιγότερο, να εναρμονίσουν, όχι τροποποιήσουν, να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Υπάρχει μια σειρά νόμων. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια, δεν το ξέραμε ότι υπήρχε. Διαπιστώσαμε ότι ούτε στο συνεταιρισμό υπήρχε τέτοιο έγγραφο εισερχόμενο, ώστε να το... Κάποιοι δηλαδή το έγγραφο αυτό ή δεν το πήρανε ποτέ ή το πήρανε και δεν το εμφανίσανε. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι το μάθαμε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, ύστερα από αυτό θεωρήσαμε ότι το πρώτο επίκουν πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να, κάνουμε γενική συνέλευση για την τροποποίηση, για συγγνώμη, διορθώνω, για την εναρμόνιση του καταστατικού με την νομοθεσία. Και στη συνέχεια, γιατί ο σκοπός μας ποιος ήταν εξ αρχής, να κάνουμε μια γενική συνέλευση για να γίνουν αρχαιρεσίες στο συνεταιρισμό, να γίνουν εκλογές, ώστε να βγουν εκλεγμένα όργανα, Διοικητικό Συμβούλιο και Αποκτικό Συμβούλιο, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το συνεταιρισμό. Από τη στιγμή όμως που βγήκε στη μέση αυτή η διάταξη, όπως καταλαβαίνετε, ήταν υπερεπίγον. Οπότε, εν τω μεταξύ ταυτόχρονα δεν μπορούσαμε να κάνουμε και καταστατικό και εκλογές, όπως αντιλαμβάνεστε. Προχωρήσαμε λοιπόν στην επεξεργασία του καταστατικού, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα, για όσους δεν το γνωρίζετε, του συνεταιρισμού. Κάναμε ιστοσελίδα ύστερα από τόσα χρόνια. Και υπάρχει ιστοσελίδα στην πρόσφαση που έχετε λάβει, ποια είναι. Λοιπόν, και φτάσαμε σήμερα εδώ. Τώρα θα σας πω λίγα πράγματα για το τι σημαίνει η μη διάλυση του συνεταιρισμού. Ο νόμος τι λέει, ότι αν παρεμπιπτόντως δεν είναι αρμονιστεί το καταστατικό, τότε ο συνεταιρισμός και όλοι οι συνεταιρισμένοι, για το δικό μας μιλάμε, αυτοδίκαια κλείνει. Τι σημαίνει αυτοδίκαια κλείνει? Ότι στις 27 Νοεμβρίου δεν υπάρχει σαν συνεταιρισμός. Βγάζει λοιπόν ο Ειρηνοδίκης την Αθηνών μια απόφαση που λέει ότι δεν υπάρχει ένα αρμονισμένο καταστατικό, κλείνει. Και μπαίνει πλέον ο συνεταιρισμός σε κατάσταση διαχειριστικού ελέγχου, σε εκαθάριση. Αυτό τι σημαίνει? Όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, φαντάζομαι όλοι στην Ελλάδα ζούμε, οι εκαθαρίσεις, σας φέρω ένα παράδειγμα για την Τράπεζα Κύπρου. Ξεκινάνε από 10 χρόνια και βλέπουμε. Σε αυτή, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκαθάρισης, όπως αντιλαμβάνεστε, η περιουσία που υπάρχει, και θα σας πω πώς είναι η περιουσία αυτή, η περιουσία που υπάρχει δεν μπορεί να την διαχειριστεί κανένας, να την πειράξει κανένας. Και δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα, αν κάποιος θέλει ενδεχομένως να χτίσει, να κάνει κάτι, ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει κατά την περίοδο αυτή. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί η εκαθάριση, όποτε ολοκληρωθεί, τότε η περιουσία αυτή που έχει εναπομείνει περιέρχεται στο νοικείο ΟΤΑ, δηλαδή πάει στο Δήμο Οροπίων σήμερα. Σήμερα υπάρχει ο Δήμος Οροπούς στην περιοχή. Ο οποίος Δήμος, σύμφωνα με τον νόμο, είναι ο μόνος αρμόδιος να κάνει τα έργα υποδομής
που θα μπορούσε τα έργα υποδομής αυτά να τα κάνει είτε εκποιώντας περιουσία και κάνοντας τα έργα. Ερώτημα δικό μου. Ποιος μας διασφαλίζει άραγε? Είτε, όπως λέει ο νόμος, χρεώνοντας το αφημί κάθε οικοπεδούχου αντίστοιχα τη δαπάνη επιμεριζόμενη για να, να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η κίνδυνη. Από την άλλη την πλευρά, εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζήσει ο συνεταιρισμός, ώστε, για ποιο λόγο, να μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι την περιουσία μας και σε συνεργασία με το Δήμο. Άλλωστε υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό, δηλαδή υπάρχουν οι γνωστές, όσοι είστε τεχνικοί το ξέρετε, μια εταιρεία τύπου ΣΔΙΤ, η οποία γίνεται μια κοινοπραξία με τον ΝΟΤΑΡ, με το Δήμο, μπαίνει η περιουσία στη μέση, έτσι λοιπόν η περιουσία δεν φορολογείται κιόλας επειδή έχει ένα κομμάτι το δημόσιο, γιατί έχει πει ένα θέμα με τη φορολογία, πληρώνουν πολλούς φόρους. Υπάρχουν λύσεις. Διάθεση καλή να υπάρχει και όπως θα πω και εγώ το δέχομαι ότι αν υποτεθεί ότι εγώ είμαι σε ένα κομμάτι διαχείρισης και δεν παρεκκλίνω αυτό που συζητάμε σήμερα, να με κρεμάσετε. Έτσι, δεν έχουμε δει στην Ελλάδα στο δημόσιο πολλούς να τους στείλουμε στον τοίχο ή επειδή δεν εφαρμόζουμε τους νόμους. Και μιλάω συγκεκριμένα για δημοτικούς ή δημόσιο. Έτσι, κανένα δεν έχει λογοδοτήσει ποτέ. Ο Τσοχαντζόπουλος ίσως. Αλλά εκεί ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά. Λοιπόν, και ο Παπαγιωργόπουλος. Είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι θέλω να πω, ότι... Ήταν εύκολο αυτό που λέτε. Ολόκληρες διαδικασίες, χρόνια και ψάξανε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θέλανε γίνεται. Λοιπόν, η ουσία λοιπόν εμείς θεωρούμε και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και ευθύνη όλων μας να διατηρήσουμε το συνεταιρισμό. Θα πω το εξής, ακόμα σημειολογικά το λέω, καλύτερα να υπάρχει ένας συνεταιρισμός που να υπολειτουργεί παρά να πάει η περιουσία στο Δήμο που δεν μας εγγυάται κανένας τι μέλη γενέστε και πότε. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που θα πάρει ο Δήμος δεν δεσμεύουν το Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολιτικές αποφάσεις. Και όπως ξέρετε, οι ισορροπίες στην πολιτική είναι πάρα πολύ ευμετάβλητες. Και αύριο το πρωί μπορεί να υπάρξει ένας καινούριος νόμος, ο οποίος να ανατρέπει κάποια πράγματα. Λοιπόν, η Σιγουριά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, λέει ότι ο συνεταιρισμός πρέπει να παραμείνει. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα τώρα έτσι ένας λόγος γι' αυτό, Κώστα. Να σας αναφέρω. Γιατί πρέπει να παραμείνει. Ένας λόγος. Μην μιλάει όμως όταν... Για να μπορούμε... Το ξέρετε, όπως δεν το κατάλαβε ο κύριος, ότι να παραμείνει για να μπορούμε να διαχειριστούμε την περιουσία μας εμείς που την έχουμε και όχι κάποιος τρίτος, όπως είναι ο Δήμος, από τον οποίο εγώ δεν βλέπω τα εχέγγυα ότι θα το κάνει. Η περιοχή είναι μοναδική στην Ελλάδα, έχει μείνει πολύ πίσω, κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια, αν κλείσει ο συνεταιρισμός, δεν μπορεί να γίνει αυτή η προσπάθεια. Πάει συλλήφθηνο στο Δήμο, όποτε πάει, γιατί μην ξεχνάτε την περίοδο εγκαθάρισης. Όποτε πάει λοιπόν και στη συνέχεια για απειρημιστήτων. Λοιπόν, να σας πω και ορισμένα πράγματα πληροφοριακά, σύμφωνα με το... για την περιουσία του συνεταιρισμού. Λοιπόν, με βάση το Ε9, το οποίο από μόνο του δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι κάτι χειροπιαστό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
και που δυστυχώς δεν μπορούμε να ψάξουμε παραπάνω τώρα, διότι όπως καταλαβαίνετε μία πλήρη αναμόχλευση του τι συνέβη στο συνεταιρισμό τα χρόνια πριν από τώρα, χρειάζεται κάποιους ειδικούς, έτσι ορκωτούς λογιστές ή δεν ξέρω διαχειριστές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τέλος πάντων να μην σας κουράζω, από το ε9 του 2012, του οποίου την ευθύνη προφανώς δεν είχε το προσωρινό συμβούλιο, φαίνεται ότι υπάρχουν 82 οικόπεδα. Λοιπόν, οι δε υποχρεώσεις μας μέχρι χθες. Από πόσα ήταν. Σας είπα ότι αυτό είναι αντικείμενο κάποιων οι οποίοι θα ψάξουν να το βρούνε. Προφανώς και δεν ξέρουμε. Υπάρχει περίπτωση, υπήρχε ποτέ περίπτωση από κάπου να βρούμε τέτοια στοιχεία. Από πού να τα βρούμε. Γιατί δεν βάζετε ορκωτικούς λογιστές. Γιατί, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι, αυτή τη στιγμή το είχαμε πει και σε άλλα πανέλ ότι εμείς αναλάβουμε το συνεταιρισμό με ένα ταμείο γύρω στα λιγότερα από 2.000 ευρώ, τα οποία λιγότερα από 2.000, τα οποία είναι δεσμευμένα στην τράπεζα Alpha Bank και έχει μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο λογαριασμό. Γιατί δεσμευμένα? Δεν είπα δεσμευμένα, είπα ότι αυτά η διαδικασία του που υπάρχει καινούριο συμβούλιο, η χαρτούρα που απαιτεί η τράπεζα λόγω της Τρόικας έχει γίνει νομιμητικά στοιχεία θέλετε. Και μάλιστα επιχειρήσαμε να ανοίξουμε και ένα άλλο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα και είναι την ίδια διαδικασία. Δηλαδή θέλει χρόνο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και να τα είχαμε αυτά τα λεφτά, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ορκώτους λογιστές τώρα. Έτσι, με αυτό το ταμείο δεν είναι. Έτσι, είναι αστείο το νούμερο. Τέλος πάντων, να συνεχίσω. Αυτή τη στιγμή οι υποχρεώσεις μας προς την εφορία. Να το ρωτήσετε, αν θέλετε στο τέλος. Ναι, αυτή τη στιγμή να σας πω και τα οικονομικά. Οι υποχρεώσεις μας προς την εφορία με βάση σημερινή ή χθεσινή, δεν θυμάμαι τώρα, εκτύπωση από το TaxisNet, συνολικά είναι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, ρυθμιζόμενες οφειλές και μη ρυθμιζόμενες. Οι ρυθμιζόμενες είναι του παρελθόντος, οι οποίες ήταν 186.844,15. Τι αφορούσε. Αυτό είναι, οπότε, αν θυμάμαι καλά, θα το δω γιατί τα έχουμε τα στοιχεία, νομίζω μέχρι το 12. Γιατί 13-14 δεν έχει πολύ. Όχι, δεν υπεμπλήθηκε ούτε εξωτερικά, ούτε τροποποίηση, τίποτα. Είμαστε και δηλαδή. Λοιπόν, και υπάρχει και μη ρυθμιζόμενες, οι οποίες είναι 130.033,63. Συνολικά, τα πρόσθεσα τα νούμερα, είναι 316.877,78 ευρώ. Αυτό είναι μέχρι σήμερα. Και την παρατήρηση ότι επειδή ο ΕΝΦΙΑ αφορά όλη η περιουσία του συνεταιρισμού, είναι μη ηλεκτροδοτούμενα κίνητα, ο ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, θα έχει και ένα 20% από ό,τι θυμάμαι έκπτωση που δεν έχει πει ακόμα λόγω του ότι είναι μη ηλεκτροδοτούμενα. Τι λες, στα οικόπεδα είναι, τα μη ηλεκτροδοτούμενα είναι τα κίνητα. Στα οικόπεδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, μιλάμε το πράγμα. Τα οικόπεδα είναι ηλεκτροδοτούμενα. Έχει ΕΝΦΙΑ, δεν έχει μη ηλεκτροδοτούμενα. Για να τελειώσουμε και στο τέλος να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο, αν έχω παραλείψει κάτι ή αν κάτι δεν έγινε κατανοητό να το επαναλάβω. Εντάξει, να κάνετε τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να δώσετε τα ονόματα σας και με τη σειρά. Και θα απαντήσω συνολικά. Παντελής της Γιουδαίας. Όχι, πείτε μου το όνομα και θα το καταλάβω. Παντελής της Γιουδαίας. Στο τέλος θα τα δούμε αυτά. Στα χούλια σπάνω. Έχω τη σύζυγό μου, την ψέφανα και περαιτέρω, θεωρημένη από τα κέφια, το χρήσιμο της υπογραφής της.
Αλλά εσύ. Άλλου θα ήθελε να μιλήσει. Σα έχω γράψει. Μα βλέπετε κυρία Πρόεδρος και από εδώ. Πού μα κόβει τα λάθη. Είναι έτσι. Μπορείτε να μην ηρωνεύεστε και σα βλέπω. Μπορεί να μην μα βλέπει. Δεν είπαμε κακό. Δεν είναι ηρωνία. Εντάξει, από την αρχή το πατέρα. Συγγνώμη. Συγγνώμη αν το θεωρήσετε ηρωνία. Κωνσταντίνο Σούλης. Να γράψω τον κύριο Πατεράκη για να μην διαμαρτύρεται. Ναι, ναι, πριν από μένα. Όχι, και μετά τον κύριο. Όχι, θέλω να σε ακούσω πρώτα. Καλό θα είναι πρώτα να γίνουν κάποιες ερωτήσεις επί της διαδικασίας και μετά να υπάρχουν τοποθετήσεις για να μπορούν οι ομιλούντες. Δεν είπαμε να κάνετε τοποθέτηση, είπαμε να κάνετε ερωτήσεις στον πρόεδρο. Γι' αυτό γραφτόμαστε για τις ερωτήσεις. Επί του καταστατικού θα κάνετε ερωτήσεις όμως. Το μόνο θέμα αυτό έχουμε. Δεν θα μιλάμε αυτό το θέμα. Το μοναδικό θέμα απόψε είναι η τροποποίηση του καταστατικού. Επί της τοποθέτησης του Προέδρου, παρακαλώ. Και επί της του καταστατικού θα κάνετε. Τι λέτε τώρα, ο Πρόεδρος μίλησε για το καταστατικό, δηλαδή. Τι λες τώρα. Το όνομά σας, ήταν ο Σωτηρόπουλος, ο Σωτηρόπουλος. Άλλος, Λαδοπούλου. Θέλετε, πείτε μου το όνομά σας. Αναμενάκης. Αρμενάκης. Θα μου πείτε το όνομά σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μιλάτε ένα τρίλεπτο, όχι παραπάνω, για να μπορέσουμε να τελειώσουμε και να καταλήξουμε. Δημητρίου, το μικρό σας. Σωστό. Κύριε Πατεράκη, 113 είναι οι παρόντες που υπογράψανε. Έχουμε 8 εξουσιοδοτήσεις από αυτές τις 113. Μες στο νούμερο των 113. Ναι. Σε αυτόν είναι 8. 113. Να κάνω και μία πολύ απλή ερώτηση. Εάν έχουμε μπει στη διαδικασία του καταστατικού ή όχι, θα πρέπει να... Συγγνώμη πρώτα απ' όλα αυτά. Θα πρέπει να αναφερθεί με ποιον τρόπο θα γίνει η ψηφοφορία, αν θέλετε να το πείτε τώρα ή μετά. Για τις ανατάσεως. Ναι, για τις ανατάσεως ή για τις μυστικές, ανάλογα. Ονομαστική. Ένα είναι αυτό και δεύτερον, ποιο είναι το μέτρο. Δηλαδή, το καταστατικό μας υπολογίζει για την αλλαγή του καταστατικού κάποια συγκεκριμένα άτομα για να έχει απαρτία και κάποια συγκεκριμένα άτομα για την ψηφοφορία, για το θετικό ή το αρνητικό της ψηφοφορίας. Αν θέλετε κάποια στιγμή να μας επεξηγήσετε. Δεν τροποποιούμε όμως. Εναρμονίζουμε.
Όχι, δεν είναι τροποποίηση. Εμένα πάντως αλλάζει η μερίδα μου από 3 ευρώ πηγαίνει στα 50. Αλλάζει άρνη το καταστατικό και το θεωρείται δεν είναι τροποποίηση. Όχι, είναι αναβάθμιση. Είναι αναβάθμιση. Μα δεν υπάρχει λέξη αναβάθμιση, αναβάθμιση. Τροποποίηση καταστατικού. Τροποποίηση καταστατικού είναι αλλάζει σκοπό. Α, σας απαντήσω. Συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση εδώ. Το Υπουργείο Οικονομικών στην οδηγία του αναφέρεται για εναρμόνιση. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη τροποποίηση. Κύριε Πρόεδρε, εναρμόνιση με το πνεύμα του νόμου. Αλλά σε ακούστε κύριε Σωτηρόπουλε, κύριε Σωτηρόπουλε, δεν θα ερμηνεύσω εγώ αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών. Καλώς είστε δικηγόρος, δεν είμαστε δεν είστε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η λέξη εναρμόνιση αναφέρεται. Σας παρακαλώ πολύ, έτσι έχετε μάθει να μιλάτε. Έτσι έχετε μάθει να μιλάτε. Τροποποίηση του καταστατικού λέει πρώτα πρώτα. Σας παρακαλώ. Ακούτε τι σας λέω! Πώς θα το αναφέρετε στο καταστατικό αυτό? Τροποποίηση λέτε! Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ρητά με τη λέξη εναρμόνιση. Εντάξει, είμαστε νομίζω. Θα προχωρήσουμε. Κύριε Σερφιώτη, θέλετε. Συγγνώμη, μια στιγμή. Με συγχωρείτε. Τι μας λέτε δηλαδή τώρα, ότι ή αυτό το σχέδιο που μας δώσατε ή το εγκρίνουμε ή δεν το εγκρίνουμε? Αυτό ισχύει? Αν ισχύει αυτό, να σηκώσουμε τα χέρια μας να παραφύγουμε. Συγγνώμη δηλαδή. Άλλο να μιλήσουν, αλλά εάν ισχύει αυτό, να σηκώσουμε τα χέρια μας και μετά να παραφύγουμε. Δεν έχει αντικείμενο άλλο να κάνουμε εδώ πέρα. Το μόνο θέμα είναι αυτό. Δηλαδή μπορώ εγώ να προτείνω ότι κάποια άρθρα ή εδάφια πρέπει να φύγουν και να το δικαιολογήσω και να ψηφιστεί ή όχι. Από τη Γενική Συνέλευση, σας ρωτάω. Στο σύνολο μας όχι να αρχίσουμε να βγάζουμε ένα άρθρο, δεν μπορούμε να κάτσουμε να διαβάσουμε όλο το καθεστώς. Για στιγμή κυρία μου, εδώ πέρα. Μπορούσατε να το έχετε διαβάσει. Να μας πείτε αυτό. Ωραία, καθίσουμε δηλαδή μέχρι τις 5 το πρωί εδώ. Μπορεί να προταθεί. Εγώ μέλος είμαι από εκεί το Μήπως έχουμε μπερδέψει τη συνέλευση με βουλή. Λοιπόν, το καταστατικό δουλεύτηκε από κάποιους δικηγόρους. Είναι αυτό το οποίο όσοι πήρατε από εδώ και υπάρχει δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα. Λοιπόν, και είναι ένα συνολικό έντυπο, δεν υπάρχει άρθρο άλλο. Δεν ψηφίζουμε εδώ πέρα κάποιους νόμους. Έτσι, δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Η επιταγή του Υπουργείου Οικονομικών είναι σαφής. Μιλάει για εναρμόνιση του καταστατικού με την κοινή νομοθεσία. Το καταστατικό εν πολλής περιέχει και το παλιό καταστατικό. Λοιπόν, και έχουν γίνει συμπληρώσεις και διορθώσεις στα θέματα της νομοθεσίας. Μπορούμε να προτείνουμε αλλαγιά σου, Κώστα, είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι με βάση τον νόμο. Άρα δεν μπορούμε να προτείνουμε. Μην μιλάτε, σας λέω, είναι συγκεκριμένο. Θα κρατήσουμε τη σειρά και θα σας δώσουμε. Σας, βεβαίως. Ακριβώς. Ας κρατήσουμε λίγο τη σειρά, όπως την έχω καταγράψει. Με τη σειρά σας, βεβαίως. Ο κύριος Ερυθρόπουλος. Να μιλήσουμε με τη σειρά μας, διότι μιλώντας με τη σειρά μας, θα επιληφθούν πολλά προβλήματα από αυτούς πολλούς που έχουν ερωτήσει, ενδεχομένως να μην χρειαστεί να μην ρωτήσουν. Διότι έτσι κάνοντας ένας, δεν ξέρω πώς θα πει. Τελείωσε η δήλωση. Αρχίστε να μιλάτε με τη δουλειά, να πει ο καθένας που θέλει. Οπότε είναι ενδεχόμενο οι περισσότεροι να έχουν κάνει το πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Εντάξει, ο κύριος Σερφιώτης, κύριε Σερφιώτη, είναι ο πρώτος που ζήτησε τον λόγο. Θα σας δώσω το λόγο μετά τον κύριο Σερφιώτη. Ωραία, πείτε μου εμάς. Ωραία, πείτε.
το πρόβλημα δεν είναι αν θα τροποποιήσουμε το άρθρο τάδε. Το πρόβλημα είναι από την εμπειρία που έχουμε. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να χειριστεί τα προβλήματα του συνεταιρισμού. Από την εμπειρία που έχουμε. Και ήσασταν και μέρος κάποιου Πάρτε το μικρόφωνο, κύριε Τσακούλια, το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι αλλάζει στο καταστατικό ουσιοδός και αυτό που συμβαίνει. Παρακαλώ, να λέει Κύριε Πρόεδρε, είμαι Σεφιώτης, είμαι συνεταιριστής από τον Φεβρουάριο του 1999. Αν θέλετε, επειδή γίνεται κάποια εξέταση, είναι το οικόπεδο 1 στο οικοδομικό τετράγωνο 6. Το ερώτημά μου είναι, τι αλλάζει ουσιοδός στο καταστατικό, αν έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε, και κυρίως, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ευθύνη των συνεταιριστών έναντι των αρχών, ατόμων, εντάξει. Και ποια ήταν, γιατί σύμφωνα με το καταστατικό το παλαιό, ήταν μέχρι τις αξίες συνεταιριστικής μερίδας η ευθύνη του καθενός. Τι χρωστάμε. Ακούσαμε τώρα εδώ για τις οφειλές του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Ε9, το έτους 12. Συνολικά γύρω στα 317.000. Είναι εντός, επειδή το θέμα που θα δείξω τώρα, επειδή το έθιξε και ο Πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή, αυτές οι οφειλές, οι οποίες είναι οι παλαιές, ενδέχεται, και αυτό θέλω να το διερευνηθεί, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την εγκρεμότητα της μη απόδοσης στο δημόσιο των φόρων. Πρέπει να διερευνηθεί, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε. Τα στοιχεία των πωλήσεων οικοπαίδων με προσύμφωνα, όπου επί σειρά ετών υπήρχαν οικόπεδα σύμφωνα με φήμες, με προσύμφωνα τα οποία είχαν πουληθεί, και όταν είναι με προσύμφωνο, έχοντας τη βεβαιότητα ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναπουλήσω το οικόπεδο του συνεταιρισμού σε άλλο, ο φόρος επί της ουσίας επιβάρυνε τους συνεταιριστές. Όταν βρισκότανε ο αγοραστής ή όταν βρισκότανε ο υπεύθυνος ο οποίος θα το έπαιρνε, του γινόταν η μεταβίβαση και τότε πλέον είχε τους φόρους μάλλον ο αγοραστής. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διερευνηθεί, εάν μέρος αυτών των οφειλών οφείλεται σε τέτοιου είδους πρακτικές. Βεβαίως το ταμείο είναι μείον, μόνο 2.000, βεβαίως οι ελεγκτικές εταιρείες στοιχίζουν πάρα πολύ. Όμως προς το συμφέρον όλων είναι να μπει ελεγκτική εταιρεία. Και κατά την άποψη δική μου, η διάλυση του συνεταιρισμού θα ήταν συγχωροχάρτη για προηγούμενες διοικήσεις. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι το δικό μου το θέμα. Και αυτό που σας είπα και πάλι, το ερώτημα, ποιες είναι οι επιπτώσεις της αστικής ευθύνης των συνεταιριστών με τον νέο κανονισμό. Να σας απαντήσω ο κ. Καπούλιας. Αγαπητοί συνεταίροι, γυρνάμε σελίδα. Γι' αυτό έμεινα στο συνεταιρισμό 15 μήνες μόνος με τον κύριο Σερβί που δεν παραιτήθηκε από το Κοινοβουλικό Συμβούλιο. Έτρεξα και χτύπησα πόρτες 15 ολόκληρους μήνες. Δεν ερχόντουσαν να συμμετέχουν σαν προσωρισμό Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει ο συνεταιρισμός μας. Ο συνεταιρισμός μας είναι ο υγιέστερος οικονομικά συνεταιρισμός στην πατρίδα. Δεν υπάρχει κομμάτι σαν το δικό μας το συνεταιρισμό. Πρώτον. Δεύτερον, μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου συνεταίροι, έχουμε πληρώσει μέχρι τις 14 Τρίτου του 2013. Αυτά είναι γράμματα που μου έχει δώσει ένα συμπληρωματάκι ο κύριος Νάστος, ο λογιστής μας. Έχουμε καταθέσει για φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας
2.451.961 ευρώ. Ακούστε λοιπόν. Οι συνεταίροι, όλοι μας δηλαδή, χρωστάμε στο συνεταισμό τα 50 764.451,13. Μέχρι τις 30/9 χρωστάει ο συνεταιρισμός, είπε ο πρόεδρος, ένα ποσό 300.330. Έχει περιουσία περίπου, όπως αναφέρουν το ε9, 25 εκατομμυρίων. Κατάλληλος πάρα πολύ, αυτή είναι η αντικειμενική αξία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αντικειμενική αξία είναι πολύ μικρότερη από την αξία της αγοράς. Ασχετά σήμερα, επαναλαμβάνω, ασχετά σήμερα με την κρίση που έχει έρθει η τιμή του τραγωδικού μέλου. Καμία σχέση. Θα περάσουμε την κρίση, θα προχωρήσουμε το συνεταιρισμό μας, να μπορέσουμε. Υπάρχει νόμος, στο 6047 νόμο που λέει ότι μπορεί το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι ο συνεταιρισμός μας, με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι ο ΟΤΑ, να κάνουμε εταιρεία και να φτιάξουμε τα υπόλοιπα έργα και να μπορέσουμε να κάνουμε δηλαδή εμπορικά κέντρα, πάντοτε βάσει του νόμου όσον αφορά την πολεοδομία, δηλαδή 10% κάλυψη, 15% στερεστή. Μην ακούτε παραμύθια που σας λένε θα γίνει μόλι. Κανένα μόλι δεν πρόκειται να γίνει στην Ιβοκάτη Πολιτεία. Λοιπόν, η σελίδα εγύρισε. Οι ευθύνες αυτών που τις έχουν θα τις καταλογίσουμε. Γι' αυτό είμαι εδώ για να σας τα πω αυτά σήμερα. Μπράβο. Και παρακαλώ πάρα πολύ. Κάναμε μια συνεδρίαση με το Συμβούλιο των Οικιστών. Πρώτη του μήνας, πρώτη Οκτωβρίου. Στο θέμα. Στο θέμα είμαι αγαπητέ μου. Στο θέμα είμαι αγαπητέ μου. Λέμε, η αναγκαία και επιδευρυμένη από τον νόμο απαραίτητη εναρμόνιση του εγκαταστατικού του ΣΔΙΜ προγραμματισμένη συνεδρίαση σήμερα. Δηλαδή, λένε οι οικιστές, δεν ξέρω τι σας μοιράσανε, δεν με ενδιαφέρει τι σας μοιράσανε, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ότι θέλει και να γράψει ό,τι θέλει. Εδώ όμως έχουμε υπογράψει στη 2 του μηνός ένα έργο που λένε οι οικιστές, συμπαρεστάμεθα δίπλα στο συνεταιρισμό για να προχωρήσει. Δεν ξέρω τι χαρτί σας έχει δώσει. Ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό είναι υπογεγραμμένο από τα δύο σωματεία. Αναφέρουν απάντηση στο ρόλο Καρβαρίδης Κώστας, απάντηση στο ρόλο Γιαννίκος, Καρδούλας της Λιανός, Πυρουνάκη Νικόλα, παρακαλώ. Εάν ο κύριος Σεριός, μας επιβάλλεις τι πρέπει να συζητήσουμε. Δεν επιβάλλω τίποτα. Δεν επιβάλλει ο πρόεδρος. Συντονίζει. Αν ο κύριος Σεριώτης δεν ικανοποιηθεί, μπορεί να το πει. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλετε να ακούσετε τα προγράμματα. Δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που Εγώ κράτησα τα ονόματα, δεν μπορώ να κάτσω να γράφω για τις ερωτήσεις. Και βάλτε μου, είπαμε, τα ονόματα μπορείτε να κάνετε σαν κύριος, όπως ρώτησε ο κύριος Σεριώτης. Κυρία Πρόεδρος, επειδή ο κύριος Σπαγούλιας αναφέρνεται να αφήσετε στον Οσδόη, στη ζωή, θα παρακαλούσα μετά να μου δώσετε το λόγο για να απαντήσω επί του θέματος. Στο τέλος θα δώσω... Όχι στο τέλος, αφήστε μετά. Αφού κυρίσω ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν τελείωσα όμως, Εγώ μια κουβέντα θα πω ότι δεν υπάρχει Κραβαρίδης και Καβούλιας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μια ευθύνη. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, σας αρέσει πιο πολύ η φωνή δική μου να απαντάω εγώ. Ισότιμα οποιοδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύει και τα υπόλοιπα μέλη. Ναι,
Παντελή, το ξέρεις αυτό. Έχεις την ευθύνη όμως όταν σου λες. Σαφώς και έχω την ευθύνη. Ωραία, δεν θα απαντήσω. Ωραία, όπως είναι έτσι η ιδέα. Μην κάνουμε διάλογο, δεν θα τελειώσουν οι διάλογοι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε. Όχι. Γιατί το ερώτημά μου... Πρόεδρε, θα απαντήσω στον κύριο Σεφιώτη. Ποια είναι η αστική, η ευθύνη, μάλλον οι αλλαγές, στην αστική ευθύνη των συνεταιριστών. Ξέρετε από πλευράς των νομικών σας συμβούλων αυτή την απάντηση. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για το καταστατικό. Τι αλλάζει για μας. Γιατί επί της ουσίας για το μάρμαρο μιλάμε, για τα λεπτά. Για την διακήρυξη το τι έγινε παλαιότερα, που λέει ο κ. Καρδούλιας ότι πληρώθηκαν μόνο 2 εκατομμύρια, είναι η βασικά βάρη μας. Το θέμα είναι μήπως τα 2 εκατομμύρια μέσα πληρώναμε και τους φόρους που ανήκαν στους Σεφιώτες. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό λοιπόν θα το δείξει ο έλεγχος. Το θέμα είναι ο νομικός σας σύμβουλος τι μας είπε για την αστική ευθύνη. Γιατί σύμφωνα με ένα χαρτί που κυκλοφορεί, λένε λοιπόν κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως αναπτύξουν τις ιδέες τους ότι η σωτηρία μας είναι να διαλυθούμε. Άρα λοιπόν τώρα θα πρέπει ο Σύλλογος να μας πει ότι η σωτηρία μας είναι να παραμείνουμε. Βασίς στοιχείο. Ωραία, να αφήσουμε το δικό σας ερώτημα, μια και δεν είναι, είναι νομικής φύσης, εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Να απαντήσω εδώ ο Πρόεδρος, νομίζω μπορεί. Είναι θεμελιώδης αυτό το ερώτημα. Θα έπρεπε δίπλα σας να είναι η νομική που συνέταξε από το καταστατικό. Μπορώ να απαντήσω αν θέλετε. Να έρθει καλύτερα. Βεβαίως. Επειδή είναι νομικής φύσης, θα έρθει να σας απαντήσουν οι αρμόδιοι, όχι εμείς. Θα μας απαντήσουν όμως, επιστέλλουν. Ενώ προηγουμένως ερχόταν στο διπλάσιο συνεταιριστικής μερίδας, το οποίο ερχόταν στα 3.000 δραχμές, πλέον είναι μόνο στο ύψος συνεταιριστικής μερίδας, η οποία είναι 50 ευρώ. Η αστική ευθύνη. 2.000 δραχμές. Όχι, 1.000 δραχμές. Συγγνώμη, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία. Αλλά πλέον είναι 50 ευρώ και αν είστε μόνο στο ύψος συνεταιριστικής μερίδας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, μάλλον δεν μπορεί να επιβάλλει έκτακτες φορές. Εντάξει. Αστική ευθύνη σημαίνει. Συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Η αστική ευθύνη σημαίνει ότι τρίτος μπορεί να έρθει σε εσάς να ζητήσει μέχρι το ύψος του 50 ευρώ. Τέλος, αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι αν έχει χρέος. Ο τρίτος είναι και το δημόσιο. Ο τρίτος είναι και το δημόσιο. Από εσάς μόνο 50 ευρώ μπορεί να πάρει. Τι γίνεται όμως. Μπορεί να απευθυνθεί κατά του συνεταιρισμού. Από εκεί και πέρα όμως ο συνεταιρισμός, εφόσον δεν φτάνει η περιουσία του, μπορεί να επιβάλλει έκτακτες φορές. Άρα μην πιστεύετε ότι σε περίπτωση διάλυσης ή επιβίωσης του συνεταιρισμού δεν θα πληρώσετε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εάν τελικά βρεθεί, αυτό σας λέω, με οποιοδήποτε τρόπο και από τους δύο, θα πρέπει, εφόσον βρεθεί κάποιο χρέος, ναι, εφόσον βρεθεί κάποιο χρέος, ας υποθέσουμε ότι θα διαλυθεί αυτό το δικαίωμα. Ωραία, θα τεθεί υπό εκαθάριση. Θα εκαθαριστεί η περιουσία, θα βρεθεί ένα ποσό. Αυτό θα χρησιμεύσει μόνο για τις απαιτήσεις των δανειστών ή του δημοσίου. Συμφωνεί. Από εκεί και πέρα, εάν βρεθούν περαιτέρω χρέη, δεν θα διαλυθεί η εταιρεία, θα αναβιώσει ο συνεταιρισμός μάλλον. Και από εκεί και πέρα θα επιβληθούν έκτακτες φορές. Δεν είναι ότι θα γλιτώσετε δηλαδή τα χρέη, έτσι. Δεν είναι γενικό, είναι συγκεκριμένο. Έκτακτες φορές σημαίνει ότι αν βρεθεί... Να είναι και 500.000 ευρώ, τι είναι αυτά. Αυτός είναι ο σκοπός. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που σας λέω. Αυτό που σας λέω. Αν θέλετε να το ρωτήσουμε, να τελειώσει και να το ρωτήσει. Λοιπόν, η άποψή μου σαν νομικός είναι αυτή. Σημαίνει το εξής, ότι αν εκαθαριστεί η περιουσία και βρεθεί 500.000 ευρώ, ενώ υπάρχει χρέος 800.000 ευρώ, τα 300.000 ευρώ δεν θα σας τα χαρίσουν. Έτσι πιστεύω, ναι. Αυτή είναι η άποψή μου σαν νομικός. Μπορείτε ελεύθερα να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε νομικό. Δεν είναι δικό. Δεν είμαι δικαστής εδώ πέρα. Ήταν από την άποψή μου. Ευχαρίστω να ακούσω και αντίλογο. Αλλά μέχρι στιγμής, επειδή δεν ακούω νομικές απόψεις, είπα από τη δική μου άποψη. Είναι το εξής. Η αστική ευθύνη αφορά μόνο τα 50 ευρώ. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα, η συλλογική ευθύνη είναι ένα άλλο διαφορετικό ζητούμενο, έτσι. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίσετε ότι ισχύει, είναι παραμείνει ο συνεταιρισμός με την τροποποιημένη προσαρμοσμένη. Η άποψή μου είναι αυτή, ναι. Βέβαια είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα. Είτε διαλυθεί.
Ναι, ναι, το διευκρίνησα. Επειδή το άκουσα ακριβώς. Γι' αυτό και το είπα. Άρα μην θέλετε ως βάση του να μείνει ο συνεταιρισμός εν ζωή ή να διαλυθεί το ότι θα γλιτώσει με τα χρέη. Γιατί τέτοιο ζήτημα δεν θα τεθεί. Βέβαια το ζήτημα δεν είναι και τόσο απλό όσο θα πίστευε κανείς. Κανείς νομικός εδώ πέρα. Χρειάζεται λίγο περαιτέρω ένα ως προς αυτό. Αλλά εγώ σας λέω ότι επειδή επιβάλλονται έκτακτες φορές μπορούν να εκβληθούν και ούτε το δημόσιο δεν θα τις αφήσει. Δεν σημαίνει ότι θα διαλυθεί ο συνεταιρισμός και από εκεί και πέρα θα γλιτώσουμε τα χρέη. Αλλά αστική ευθύνη που απαντήσατε που είπατε εσείς και η τροποποίηση ως προς συνεταίρους είναι τα 50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ προηγουμένως αναρχόταν στο διπλάσιο συνεταιρής της Μερίδας, η οποία και αυτή σαν ποσό είναι μεταβλητή. Που σημαίνει ότι αν τυχόν αυξηθεί η περιουσία, δεν σημαίνει ότι αντιστοιχεί απαραίτητα σε 3.000 δραχμές ή 2.000 πόσο ήταν. Σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η συνεταιριστική μερίδα. Άρα θα βρεθούν στις ζημίες αυτό που αναλογεί η συνεταιριστική μερίδα. Αυτό μόνο, δεν ξέρω αν είναι να διεκδικήσει ή να είναι κάτι άλλο. Ένα λεπτό να κάνει μια σημασία. Έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουν οι συνεταιριστές ότι δεν πρέπει να διαλυθεί ο συνεταιρισμός. Ποιο είναι ένα λεπτό. Συνετάγεστε, α μιλήσετε σειρά σας. Ότι τα 50, δηλαδή οι συνεισφορές, οι οποίες είναι ένα ποσό που συμποσούνται στα 700 περίπου χιλιάρικα, εάν διαλυθεί ο συνεταιρισμός, βγαίνει σαν απέτηση του δημοσίου στο Δήμο Οροπού, όπου ο Δήμος Οροπού δεν δεσμεύεται να το κάνει έργα στον συνεταιρισμό τον οικοδομικό της Διεθνούς Ιπποκρατίου Πολιτείας, θα τα πάρει και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για το γραμματικό, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι το λάθος. Λάθος είναι αυτό. Στο τέλος θα τα πείτε, κύριε Πατεράκη, όταν είναι θα τα πείτε. Ας πει, κύριε Πατεράκη, ας πει την άποψή του, δημοκρατία ρε, μα κόψουμε και αυτό θα κάνει. Όλα την άποψη τη δική σας την έχω ακούσει, τους φορές. Με επιφύλαξη θα το πω κιόλας. Εάν τεθεί σε καθάριση, δεν σημαίνει ότι τα οικόπεδα θα πάνε κατευθείαν συνεταιρισμό. Όσον αφορά τις εργασίες για τα πολυοδομικά, δηλαδή για τις κοινόχρηστες χώρες και τα έργα υποδομής, εκεί θα συνεισφέρει ο συνεταιρισμός. Από εκεί πέρα θα εκαθαριστεί, όπως είπαμε, η περιουσία του συνεταιρισμού. Θα βρεθεί ένα ποσό, θα πληρωθούν οι δανειστές στο δημόσιο. Αυτά. Μόνο να προχωρήσουμε λιγάκι. Ο κύριος Καραλίδη, κύριε Δρόσο, θα δώσετε στον κύριο Καραλίδη. Κυρία Πρόεδρος, στον κύριο Καραλίδη ο λόγος θα τελειώσει. Μετά, κύριε Πατεράκη, μετά. Δεν είπαμε ότι δεν θα το απαντήσετε, αλλά δεν είναι και εγώ για αυτούς. Και εμείς φυσικά πρόσωπα είμαστε. Κύριε Καραλίδη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σε αυτό που είπατε, συμφωνώ, αλλά δεν θα το μικρό στο πιο μικρό. Λίγο ησυχία για να ακούμε τον κύριο Τσίπρα. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καραλίδη. Πόσα τα περιουσιακά δικαιώματα σε οικόπεδα αδιάθετα του συνεταιρισμού το 2000 ή την τελευταία δεκαετία. Δεύτερη ερώτηση, ποιες λειτουργίες θα πάνε στο συνεταιρισμού, οι ετήσιες λειτουργίες θα τα πάνε. Τρίτη ερώτηση, ποια έργα έχετε υλοποιήσει και πόσο κόστα την τελευταία δεκαετία.
κύριε Καραλιδί, όμως θα ήθελα μόνο στο καταστατικό, γιατί το είπαμε από την αρχή. Αν αρχίσει ο καθένας και λέει τον προβληματισμό του άσχετα με το καταστατικό, δεν θα τελειώσουμε. Ας το κάνουμε σε μια άλλη συνέντευξη, αλλά όχι τώρα. Στον πρόεδρο. Ναι. Κύριε Καραλίδη, δεν μιλήσατε για καταστατικό, όχι για καταστατικό. Αφού δεν κάτι. Τεχνικά μιλήσατε. Για το πόσο καλό είναι. Σέβομαι όλους τους συνομιλητές μου και τους συνεταίρους. Παρότι κατηγορήθηκα ότι δεν είμαι συνεταίρους. Παρένθεση είναι αυτή. Μ' αρέσει το χιούμορ εμένα. Λοιπόν, θα μου το ξέρω, είσαι φίλος εσύ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μην σας απαντήσω, όχι γιατί δεν θέλω, αλλά είναι στα πλαίσια που σας είπα, που είπα πριν, όχι σε εσάς, σε όλους, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει εκαθάριση, δεν μπορούμε να ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, σας έδωσα τα στοιχεία, το Ε9, τα οποία είναι καταγεγραμμένα και με βάση αυτά βγαίνουν τα 82 οικόπεδα και τα στοιχεία των οφειλών του συνεταιρισμού. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι έχουν, δηλαδή να σας πω κάτι ψέματα θα σας πω. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό όταν παραλάβατε το αρχείο του συνεταιρισμού... Δεν παρέλαβα κανένα αρχείο. Δεν παραλάβαμε κανένα αρχείο. Προηγούμενες στοιχείες δηλαδή εξαφανίστηκαν. Ναι, δεν υπάρχουν. Κάψανε και τα κρατικά συνεταιρία. Δεν κάψανε τίποτα. Ό,τι υπάρχει είναι στα αρχεία του συνεταιρισμού. Δεν καθίσαμε αυτή τη στιγμή να... Δηλαδή υπήρχαν άλλα θέματα όπως αυτό που συζητάμε σήμερα. Δεν κάτσαμε να κάνουμε παραλαβή του αρχείου. Από ποιον αντί παραλάβουμε. Καταλάβατε. Το συμβούλιο δεν είναι ένα άτομο. Δεν υπάρχει συμβούλιο ενός ατόμου. Μα εκπροσωπούσε το συνεταιρισμό πέρα Κώστα μου 15 μήνες τώρα. Μην πεταγόμαστε, παιδιά. Μιλάτε για το κάνα. Αν αρχίσουμε και πετάγει το καθένα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν αφορήσω. Τα περασμένα, τα τραγμένα, τα και τα καμπγραμμένα. Υπάρχουν αυτά. Το 2009. Το πότε έγινε η συνέλευση. Από το 1999, σε σένα δεν είναι. Προφανώς κάπου θα υπάρχουν. Για τη γνωσούμε, για το προφανώς. Βάσει προσωρινής διαταγής έχει μόνο ένα καθήκον, να κάνει όλες τις απαραίτητες επίγουσες πράξεις. Μέσα σε αυτές και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να κάνει την απογραφή. Είναι αδύνατο. Λίγο ποιος... Η επίγουση είναι να είναι σε τι, μέχρι τις 25 δεκάτου. Δεν είναι επίγουσα, δεν θεωρείται. Δεν θα βρείτε ούτε έναν ειρηνό, δεν είναι ένας αυτοί ειρηνότητα. Για να υπάρχει ο συνεταιρισμός μέχρι τις 25 δεκάτου δεν είναι επίγουσα περίπτωση. Δεν θα βρείτε ούτε έναν ειρηνό δίκτυο. Εάν θέλετε, είστε πολύ ελεύθεροι να φύγετε, να προσφύγετε στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι αυτό, ότι μπορεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες της επίγουσης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι να φωνάξετε, να συγκλίνετε την Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση κτλ. Ναι, βεβαίως αυτό. Για να αποφασίσετε αν θέλετε ή όχι μέσω της τροποποίησης του καταστατικού να συνεχίσει ο συνεταιρισμός. Είναι απλό, δηλαδή τα υπόλοιπα είναι θέματα μόνιμου διοικητικού συμβουλίου. Λαμβασμένα κατά την άποψή μου. Λιγάκι, να σας πω κάτι. Ναι, αλλά μεταξύ δικηγόρων πηγαίνει και στην Αγρούλα και βεβαίως να τα συζητήσετε να προχωρήσουμε. Θα τα λύσω από τον συνάδελφο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, να προχωρήσουμε. Το καταστατικό σας είπα ότι είναι το θέμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για τα άλλα και να μην κάνουμε αυτό που πρέπει. Ωραία, μίλησε ο δικηγόρος ένας, μίλησε και άλλο δικηγόρος ρε παιδιά εκεί πέρα, τελειώνει. Δεν ακούγεσαι. Δεν πάρετε αυτά που λέτε πρώτον, γιατί δεν υπάρχει τα μία. Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ. Εδώ πάμε αυτό. Τσίπρα τον παρακάλεσε να προχωρήσουμε στον επόμενο. Ο κύριος Ψαχούλιας. Ο κύριος Ψαχούλιας μόνο. 3 λεπτά. Ωραία, θα το κόψουμε γιατί δεν γίνεται. Είσαστε 10, πόσο θα μιλήσετε.
Το μάθεις ο Δημητρούλης. Εγώ ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προεξαετίας. Ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προεξαετίας περίπου. Πόσα χρόνια, κύριε. Τότε περίπου 1-1,5 χρόνο πόσο έμεινα μαζί με τον κύριο Βάθη. Ήταν πρόεδρος ο κύριος Βάθης. Λοιπόν, και επειδή δεν συμφωνούσα με τον τρόπο που λειτουργούσε το Διοικητικό Συμβούλιο, παραιτήθηκα. Διότι ήμουνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Έπρεπε μόνο να υπογράφω. Λοιπόν, γι' αυτό απαντώ στον κύριο που λέει, ας πούμε, να μπουν ορκωτοί λογιστές κλπ. Το βάθος είναι απίθμενο. Δεν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, μόνο του το Διοικητικό Συμβούλιο και όσο και να θέλει, ο κύριος Χαρδούλιας είναι ρομαντικός. Εγώ είμαι πιο ρεαλιστής. Δεν υπάρχει τρόπος όποιο και Διοικητικό Συμβούλιο να θέλει να ελέγξει τι γίνεται. Με μολύβια έχουν γραφτεί, με αυτά έχουν γραφτεί, ούτε ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, το μόνο που μπορεί να πιστεύω να ελέγξει μια κατάσταση είναι όταν είναι και μια δημόσια υπηρεσία. Λοιπόν, και ούτε χρήματα έχουν, 2.000 ευρώ λέει. Αυτά είναι τα χρήματα του συνεταιρισμού. Εγώ ήμουν και μέλος της Επιτροπής Εκποίησης Περιουσίας και εισπράταμε 1.000 ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Ποτέ δεν ήξερα που πήγαν. Απόψε όμως δεν θα δούμε που πήγαν τα λεφτά. Πουλούσαμε οικόπεδα και δεν ξέραμε γιατί οικόπεδα ήταν. Απλώς μας ερχόταν ένα οικόπεδο νούμερο και λέει πουλήστε το νούμερο αυτό. Ποιος αυτό είναι? Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήμουν αυτός, ήταν μέλος της Επιτροπής Εκποίησης Περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε. Λοιπόν, παρετήθηκα κύριε, παρετήθηκα για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, ποια είναι η πρόταση από εμένα, από την εμπειρία που έχω. Το βάθος είναι απίθμενο. Η πρόταση όμως στην Γενική Συνέλευση είναι να διαλυθεί ο συνεταιρισμός. Υπέρ του Δήμου, θα σας απαντήσω. Υπέρ του Δήμου Οροπού. Με τη συμβολιογραφική δέσμευση του Δήμου την ενδεχόμενη ρευστοποίηση της περιουσίας του συνεταιρισμού μετά την εκαθάριση να τη χρησιμοποιήσει για κοινόχρηστα και κοινοφελή έργα αποκλειστικά εντός των ορίων της Ιπποκρατίου Πολιτείας. Προστίθονται βάρη οικονομικά και δεν ξέρουμε και πίσω από αυτά, αυτό που είπε ο κύριος, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά οικόπεδα και τα έχουν σαν μερίδες και πληρώναμε το φόρο μεγάλης εκείνης περιουσίας, είναι αλήθεια. Μπορεί να λέγανε ότι τα πληρώνουν αυτοί, ποιος τους σύλλαξε και ποιος μπορεί να τους ελέγξει. Σωστός. Δεν μπορεί να τους ελέγξει κανένα. Σωστός. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα λέμε την αλήθεια. Δημόσια υπηρεσία είναι. Δημόσια υπηρεσία είναι. Παρακαθαριστή. Κύριε Ψαρκούλια, λίγο να κατέληξα σε αυτή την πρόταση, διότι πιστεύω ότι κανένα διοικητικό συμβούλιο μόνο του δύναται να χειριστεί και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στον εταιρισμό, διότι το βάθος είναι απίθμενο και όχι φωτεινό. Για να μην πω σκοτεινό. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παναγιωταρέας. Ο κύριος Παναγιωταρέας. Αυτό δεν μας τα πιστέψα από την παρέμβαση. Ο κύριος Παναγιωταρέας. Δεν ήμουν ποτέ σε συνέντευξη μετά την παρέμβασή μου. Από τη σύζυγό μου η οποία είναι δικαιούχος. Ήμουν και εγώ μέρος μέχρι πρώτη ο Σαραντοπούλης. Στο οικόπεδο και τώρα έχουμε τα εξαιρετικά νομίμως. Το ερώτημα για πολλή την οποία είχα ένα
μεγάλο μέρος το εκάλυψε ο πρώτος μιλήσας, δεν ξέρω το όνομα, δεν ξέρω το όνομά σας. Εγώ ήθελα τους θέματος που είναι στην ημερησία διάταξη του καταστατικού να μιλήσω και έχω μία απορία, διότι διάβασα τα τελευταία 5-10 λεπτά, διάβασα τον νόμο έξω από μια ματιά που μου δόθηκε και είδα ότι ο Δήμος, ο συνεταιρισμός μπορεί να φτιάξει έργα μέχρι 31 Νοεμβρίου του 2014. Η απορία μου λοιπόν είναι, από αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος, πέραν είπα ότι με κάλυψε το πρόβλημα και άλλα με τα κάλυψε το πρόβλημα, η απορία μου είναι, μπορεί να συνεπάρξει επιχείρηση συνεταιρισμού και Δήμου. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Εγώ μιλήθηκε η απορία και την ερωτώ. Υπάρχει και δικηγόρος εδώ και υπάρχει και δικηγόρος. Εάν λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μια επιχείρηση με συμμετοχή Δήμου και συνεταιρισμού, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωφέλιμο θέμα. Επειδή δεν έχω 3 λεπτά, νομίζω δεν τα κάλυψα. Επειδή δεν συνέβη να είμαι και ο διευθυντής του συνεταιρισμού επί 6 χρόνια. Εάν θέλετε λοιπόν να σας δώσω και να σας διαφωτίσω σε αυτά που λένε αν υπάρχει απίθυνο και αν μπορούμε να τα βρούμε τα στοιχεία αυτά ή όχι. Αν θέλετε, ευχαρίστω, γιατί ξεφεύγουμε. Πρέπει να ξέρετε, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά οι τεχνικοί είμαστε και τα θέματα είναι λίγο λόγω τεχνικά. Όταν γίνεται μια γενική συνέλευση, θέματα τα οποία δεν έχουν γραφτεί στην ημερησία διάταξη και έχω την εμπειρία εκ των θεμάτων που πηγαίνανε από τον συνεταιρισμό, από τον Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, όταν γινόταν μια γενική συνέλευση και έβγαζε το Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ο Σάκης ετίθετο κάποιο θέμα και επιλύεται, έβγαινε με πλειοψηφία υπέρ αυτού ο οποίος παρουσίασε το θέμα, όταν τα στέλναμε αυτά, γιατί ούτε τα στέλναμε στο υπεχοδέ, το υπεχοδέ μας έλεγε ότι δεν εγκρίνεται αυτό που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση, διότι δεν ήταν στην ημερησία διάταξη. Συνεπώς λοιπόν, αν αυτό στέκει νομικός, γιατί εγώ έχω τις εμπειρίες μου, εδώ είμαι δικηγόρη, είμαι υποχρεωμένη και οι απορίες μου εμένα είναι ακριβώς στο θέμα αυτό, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα όλα που είπατε. Και η απορία μου ήταν αυτή. Μου ελήφθη λοιπόν η απορία αυτή, μίλησα μέσα στα 3 λεπτά και θεωρώ ότι είναι θετικό για το συνεταιρισμό μας. Είναι μια μέση λύση δηλαδή από το να διαλυθεί ή να παραμείνει. Νομίζω ότι ο νόμος έχει προβλέψει αυτό το θέμα και αποτελεί τη μέση εδώ που λέμε. Και είναι στην υποφιλία μας, την προσωπική μου άποψη. Τώρα, αν θέλετε να σας δώσω και μέσα στα 3 λεπτά, 2 λεπτά, ορισμένες πληροφορίες. Το 1980, εγώ αγόρασα υπόπτωτο το 1968, μερίδα. Ήμουν ενεργή αξιωματικός του μηχανικού. Και ήρθα για πρώτη φορά στην Γενική Συνέλευση το 1989. Από το 82 μέχρι το 89 εργαζόμουν, είχα προστατευτεί και εργαζόμουν, είχα τελειώσει την εργασία μου και δεν είχα σκοπό να εργαστώ. Γιατί μου αρέσει να διαβάζω κλπ. Δεν είχα σκοπό να. Και τότε πήρα το λόγο και μίλησα και είπα την ιδιότητά μου όπως σας είπα και τώρα. Ποιο ήταν το πρόβλημα τότε? Το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει να εγκρίνει να πληρώνουμε ένα μεγάλο ποσό για να αρχίσουν τα έργα δοποίησης. Και επέμβασή μου ήταν να πω ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουμε τόσο μεγάλο ποσό, διότι αυτό το ποσό που μας ζητάτε να πληρώσουμε είναι πολύ παραπάνω από τη δυνατότητα απορροφήσεως του εργολάβου. Συνεπώς θα πρέπει να το τεμαχίσουμε ανάλογα με τον εργολάβο να πληρώνουμε και ενεκλήθη η πρότασή μου αυτή. Μετά λέγει να βγει μια επιτροπή να πουλήσουν τα οικόπεδα. Εγώ δεν σήκωσα το χέρι μου, αλλά κάποιος από κάτω φώναξε, σηκώσανε αυτή τα όπως γίνεται πάνω του, να μπει και ο αξιωματικός του μηχανικού. Και μπήκα λοιπόν και ως μέρος της επιτροπής εκκλήσεως των οικόπεδων. Εν πάση περιπτώσει, πως όταν με πρότεινε να αναλάβω διευθυντής, τα λεφτά που πηγαίνανε. Ένα κομματολόγιο. Τα λεφτά που
πήγαινατε. Τα λεφτά κύριε Παπαγιοταρία, μην ξέρετε γι' αυτό. Μισό λεπτό. Έτσι δεν είχα καμία σχέση. Πάντα υπάρχει ένα μηχανικό πατάρι στρατιωτικό μέσα σε ένα σπίτι. Τα λεφτά που πηγαίναν ήταν το λογιστήριο. Δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει ένα μηχανολόγιο το οποίο το έφτιαξα εγώ και ενεκρίθηκε μαζί με τον κύριο Βαγγελόπουλο, ο οποίος το επιβεβαίωσε. Πώς φτιάξανε το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπήρχε κτηματολόγιο. Είναι αυτά που δεν έχουν πουληθεί, είναι αυτά που έχουν φτιάξει συμβόλαιο ή δεν έχουν φτιάξει συμβόλαιο. Και όταν το φτιάξαμε το συμβόλαιο, το ευχαριστούμε κύριε Εάν υπάρχει άλλη, και αν ξέρετε βέβαια, γιατί βλέπω είναι λίγα τα στοιχεία που έχει παρούσα επικοπή, εάν εκτός από τα 82 εκόπεδα και τα 2.000 ευρώ υπάρχει άλλη περιουσία του συνεταιρισμού, εάν οι υποχρεώσεις που λέτε που έχει είναι μέχρι τέλος του 2012, που αναφερθήκατε στο σύνολο των 715.000, και αν έχει έρθει και πόσο είναι ο έμφυγα του 2014 του συνεταιρισμού. Ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι. Επειδή είναι οικονομικά και είναι ευαίσθητο τα στοιχεία. Λοιπόν, όσον αφορά για την περιουσία, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω τώρα. Λοιπόν, για τον έμφυγα, οι καταστάσεις που έχουμε είναι 28 δεκάδου, καλά βλέπω. Είναι 88.000 συνόμιση, 71.564. 171.148. Δεν υπήρχε πριν το 14 ο κύριο Δημητρίου, θέλετε να κάνετε το καταστατικό. Για το καταστατικό. Σε πόσα οικοπεδά τη στοιχεία αυτό. Κύριε Δημητρίου. Δεν έχουμε καταθέσει το κύριο Δημητρίου. Ο κύριο Δημητρίου. Ευχαριστώ. Εντάξει κύριε Πατεράκη, θα τα πούμε μετά. Όταν έρθει η σειρά, πείτε τα στον πρόεδρο. Κύριε Δημητρίου. Επειδή σταματήσει τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού από το 2009 και εντεύθεν, μας είχε αναφερθεί προχθές από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Πάντο Κωνσταντίνο, ότι για το 2010 του έχει αποσταλεί μία χρέωση από το Νεφορία 270.000. Να σας πω όμως κάτι. Απόψε. Απόψε, κύριε Δημητρίου. Σε παρακαλώ. Δεν θα μου υποβάλεις τι θα ρωτήσω. Να σας πω κάτι. Βεβαίως και μπορώ. Από τη στιγμή που έχουμε μόνο θέμα το καταστατικό, μπορώ. Μα έχει αναφερθεί ο πρόεδρος πάνω στα οικονομικά και τώρα το ανέφερε ότι τα οικονομικά είναι πολύ σημαντικό σημείο. Και τώρα αρνείσαι να δεχτείς να υποβάλλεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Δεν μπορείς να με καπελώνεις. Σε παρακαλώ. Δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορείς. Πρόεδρε, θα πατήσετε και σε άλλα οικονομικά. Δεν απαντάει. Εγώ θα τα υποβάλλω τώρα. Το καταστατικό στην ημερήσια διάταξη είναι το καταστατικό. Ήρθατε για το καταστατικό, ήρθατε για κάτι άλλο. Δεν θα πάρει όλα στην απόφαση που θα πάρει. Ένα άρθρο θα τα πάμε. Δεν είναι. Σοβαρά. Τότε να πάρω και στη Βουλή, κύριε Πατεράκη. Εσείς να πάτε, πού είστε οι Δήμον. Μας αναφέρθηκε λοιπόν ότι υπάρχει ειδοποίηση από την εφορία για 270.000. Θέλω να ρωτήσω, αυτά συμπεριλαμβάνονται εδώ μέσα, ένα το ερώτημα. Δεύτερο, αφού το 2011 μας ανέφερε ο κύριος Χαδούλιας ότι η περιβάση του ε9, γύρω στα 460 στρέμματα, ήταν 150.000.
το 2012 και το 2013 άλλαξε κάτι στην περιουσία που να μειώνει το υπόλοιπο του φόρου μεγάλης εκείνης περιουσίας. Ωραία, αυτό ήταν το ερώτημά σας, εντάξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Να, από και κάτι παραπάνω. Από 3 λεπτά μου. Πείτε μας. Λοιπόν, τώρα, εγώ βλέπω ότι η συνέχιση της λειτουργίας του συνεδρίου, από τη στιγμή που έχει ακίνητα, υποχρεούται σε φόρους. Αυτοί οι φόροι προστίθενται και κάποια στιγμή θα καταλήξουν στους συνεταίρους. Επομένως, οι συνεταίροι θα έχουν να πληρώνουν φόρους και θα έχουν να πληρώνουν επίσης και εισφορά για τα εναπομείνοντα έργα υποδομής στο Δήμο. Στην άλλη περίπτωση, στην οποία ο συνεταιρισμός διαλύεται, σταματάμε να πληρώνουμε φόρους. Διότι στο δημόσιο δεν έχει φόρους πάνω στα ακίνητα. Λοιπόν, δεν έχει φόρους. Ο ΟΤΑ δεν πληρώνει φόρους για τα ακίνητα. Λοιπόν, και απαιτούμε από το Δήμο, όπως αναφέρθηκε και πριν, να μας χρησιμοποιήσει έργα υποδομής. Στο ερώτημά σας έχει απαντήσει ήδη ο κύριος Τσίπρας. Ξαναρωτάτε κάτι που έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Μα έχει αναφερθεί αυτό. Ωραία, ξανακούμε το ίδιο ερώτημα. Της αντικειμενικής αξίας που έχει τα οικόπεδα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν έχουμε χρέη περισσότερα από την αξία των οικοπαίδων, που όπως έχει αναφερθεί από τον κύριο Χατζούλια είναι 25 εκατομμύρια τα οικόπεδα, η περιουσία τέλος πάντων με τις αντικειμενικές αξίες του συνεταιρισμού, δεν νομίζω να έχει 25 εκατομμύρια, εδώ μιλάτε για χιλιάρικα, δεν μιλάτε για εκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ο κύριος Πυρουνάκης θέλει να πει κάτι επί της διαδικασίας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Πυρουνάκης. Δεν τοποθετούμε τώρα, αλλά πήρα τον λόγο αυτής της διαδικασίας για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα, έτσι όπως πηγαίνουμε, δεν θα τελειώσουμε ούτε την Κυριακή. Και το λέω μα, καμία αντίρρηση, όσοι με ξέρουν, αφήστε με να μιλήσω, όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά ότι σέβομαι τους συνομιλητές μου, ακόμα και αν έχουν διαμέτωπα αντίθετα άποψη. Αλλά πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί και αυτό εννοώ ότι πρέπει να σεβαστούμε λίγο τη διαδικασία. Να είμαστε ουσιαστικοί στο λόγο μας, ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και δεν απολογούμαστε για τις προηγούμενες διοικήσεις του συνεταιρισμού. Το στίγμα μας, ρωτήστε να το μάθετε και δεν θα το πω τώρα. Ένα είναι αυτό. Άρα σεβασμός λίγο στη διαδικασία. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε όλοι, αλλά να είμαστε ουσιαστικοί. Αν ήρθαν κάποιοι για να χαλάσουν τη Γενική Συνέλευση, θα προσπαθήσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Ο δεύτερος λόγος που ζήτησα το λόγο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι συνέδεροι οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, δεν έχουν χρόνο, έχουν υποχρεώσεις και ζήτησαν να ψηφίσουν και θεωρώ, και το βάζουμε στο Προεδρείο αυτό, να βρούμε τον τρόπο. Δηλαδή, όποιος έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, να μπορεί ανά πάσα στιγμή, αυτή τη στιγμή στο αποφασίσει του Προεδρείου ή Γενική Συνέλευση και να του δίνουμε τη δυνατότητα να το κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι αυτό. Πώς είναι αυτό. Το καταστατικό δεν λέει κάτι τέτοιο. Το καταστατικό δεν λέει κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε, το ερώτημα ποιο είναι δηλαδή, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την τροποποίηση του καταστατικού θα ψηφίσει ο κόσμος και θα κάνουμε διάλογο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μα μου το ζήτησαν. Ένα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αποφασίσει να τροποποιήσουμε το καταστατικό και θα πάμε να ψηφίσουμε, πώς θα γίνει αυτό. Είσαστε δικηγόρος και θα πρέπει να καταλαβαίνετε τουλάχιστον την ελληνική γλώσσα. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εξεδήλωσα την επιθυμία συνεταίροι οι οποίοι έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν να τους δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνουν.
Είναι κατανοητό αυτό. Έχω άλλο εγχείρημα. Όταν εσείς έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε στις βουλευτικές εκλογές, δεν θα πάτε στο σχολείο να ψηφίσετε. Μα είναι στο σχολείο, θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Τώρα τι άλλο θα κάνουμε. Να περιμένουν οι κύριοι, αλλιώς αν θέλουν να σας αποχωρήσουν. Είναι τόσο απλό. Ορίστε. Να προτείνω κάτι, το έβαλα στο Προεδρείο και στην Γενική Συνέλευση αυτό. Λοιπόν, να γίνομαι κατανοητός παρακαλώ. Μπορώ να κάνω μια πρόταση, επειδή σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, θα προτείνω εγώ κάτι σε εσάς. Φαντάζομαι ότι προϋποθέτει όλο αυτό ότι η ψηφορία θα μισήκει. Μα γι' αυτό το έβαλα στο Προεδρείο και στην Γενική Συνέλευση. Πηγαίνει να λέει σε κάποιον στο αυτοί ότι εγώ ψηφίζω. Όχι, δεν τα λέει. Είπαμε να διασφαλίσουμε τον τρόπο. Το έχω απαντήσει. Παλιές τακτικές ακολουθούμε. Δεν υπάρχει καμία παλιά τακτική διαλύση. Τα ίδια έκανε τα προηγούμενα συμβούλια. Κύριε Κλή. Να τηρήσω το καταστατικό. Να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Κλή. Απάντω στο βήμα. Να τηρήσω το καταστατικό, τίποτα άλλο. Γεια σας. Θα ήθελα παρακαλώ να μην με διακόψετε. Κύριε Παντεράκη, Σταύρο. Κυρία Πρόεδρος. Κυρία Πρόεδρος, οποιοςδήποτε, γιατί μπορεί να εγώ είμαι και... Εγώ ναι, είμαι και ευαίσθητος, κυρίως το. Λοιπόν, αρκάς. Εγώ θα κάνω με βάση το ερώτημα που τίθεται αν πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα την αρμόνιση του καταστατικού ή όχι, θα σας πω το εξής. Βρίσκομαι σε σύγχυση. Και ο λόγος που βρίσκομαι σε σύγχυση είναι πρώτον, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση έντασης. Η ένταση αυτή από τη μία πλευρά προκύπτει και θα τα πω όπως θα έχω στο μυαλό. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να μάθουμε ποια είναι τα οικόπεδα, πόσα είναι, ποιες είναι οι οφειλές του συνεταιρισμού και πριν από 2-3 μέρες να δούμε το σχέδιο του καταστατικού που πρέπει να εγκρίνουμε. Και μάλιστα μάθαμε, προς μεγάλη μου έκπληξη, ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σαν Γενική Συνέλευση σε αλλαγή άρθρων. Ένα λεπτό. Δεύτερο. Βλέπουμε ότι 2 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 8 κάτοικοι μόνιμοι έκαναν μια πρόταση η οποία βάσει κάποιων δεδομένων που περιγράφουν στο χαρτί που μοιράσαμε, αναφέρουν ότι ο συνδεσμός οφείλει 1.000.000 και ίσως και παραπάνω. Και τώρα σήμερα ακούμε ότι τα ωφέλη είναι 317-320. Ψύχηση νούμερο 1. Δεύτερο, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο συγκεκριμένο που να μας λέει ότι άμα πάμε και τα δώσουμε την περιουσία στο Δήμο, έχουμε συνολευθεί με τον Δήμαρχο. Ξέρουμε τι θα αποδεχτεί, τι θα αποδεχτεί. Ξέρουμε με ποιους όρους θα γίνει αυτό. Καθόμαστε τώρα εδώ όλοι και έχουμε ένα ευκολόγιο στο κεφάλι μας ότι πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς τον τριοδόχο. Από την άλλη μεριά, γνωρίζουμε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις τις οποίες πρέπει, μπορούμε να ακολουθήσουμε εάν ψηφίσουμε την εναρμόνιση απόψε του καταστατικού. Και πάλι δεν το ξέρουμε. Γενικώς θα κάνουμε αυτό, ίσως κάνουμε το άλλο κτλ. Κτλ. Αυτή η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από την ένταση, δημιουργεί καχυποψία. Και καλούμεθα, από όποια μέρη τη δημιουργεί, εγώ δεν θα κάτσω τώρα να ονοματίσω για να μην πυροδοτήσω τη Γενική Συνέλευση. Καλούμαστε λοιπόν να αποφασίσουμε απόψε με δεδομένο ότι στις 25 Νοεμβρίου, εάν δεν το εγκρίνουμε, διαλύονται όλα και πάνω στο Δήμο. Σωστά. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά από ένα μολόδρομο που λέει ότι πρέπει σήμερα να ψηφίσουμε. Είτε μας συμφέρει, είτε δεν μας συμφέρει. Και κάνω την εξής πρόταση στη Γενική Συνέλευση. Να πάρει απόφαση που να λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα, άμεση επόμενη Γενική Συνέλευση
ούτως ώστε να εκλέξουμε διοικητικό συμβούλιο. Όποιο είναι αυτό που θα εκλέξουμε, σε εμάς εξαρτάται αν θα είμαστε άξιοι της τύχης μας ή όχι. Ένα το κράτημα. Και δεύτερον, να ζητήσουμε, είτε αυτό είναι διοικητικό συμβούλιο προσωρινό, είτε ΣΟΕ ή 8, πώς το λένε αυτά, 8 προσωπικότητες μόνιμοι κάτοικοι, να μας δώσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενός μηνός, 1,5 μήνα, ποιες είναι οι εναλλακτικές ακολουθώντας τον ένα δρόμο και ποιες είναι οι ενδιάλεις. Γιατί μπορούμε κάλλιστα μετά να πούμε ότι μας συμφέρει να τα δώσουμε στο Δήμο. Και με μια γενική συνέλευση μπορούμε κάλλιστα να τα δώσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε σύγχυση εγκεφάλου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά σας απάντησα. Ότι είναι μονόδρομος πλέον. Να ψηφίσουμε την εναρμόνιση. Τελευταίο. Αυτό δεν σας λέω. Αλλά να απαιτήσει η Γενική Συνέλευση ότι σε 1,5 μήνα να έχουμε εικόνα τι σημαίνει πρακτικά για την περιουσία μας. Κυρία μου, να κάνει να μπορούσα να κάνω διάλογο μαζί. Το λέω γιατί δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Γιατί θα μπορούσα να σας πω ότι τα κοινόχρηστα και τα κοινοφελή και τα λοιπά να τα δώσουμε στο Δήμο για να κάνει έργα και τα υπόλοιπα, λέω τώρα, που με βαράτε, να τα πουλήσουμε και να τα μοιραστούμε όλοι. Και να τελειώνει το παραμύθι. Και να τελειώνει το παραμύθι. Αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή... Εγώ θα το έλεγα σας αρέσει. Πιο πολύ μιλήσατε όμως από τον κύριο Κλή. Αυτό είναι το... Γιατί αυτή τη στιγμή... Ακόμα και αυτό σας μιλάω. Υπάρχει ένταση και κάπου σκεφτόμαστε. Γιατί είναι ο κύριος Χαρδούλια στο Διοικητικό Συμβούλιο και τι σημαίνει τα παλιά κτλ. Αυτά με τον τρόπο που σας λέω νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να τακτοποιηθούν και οι ευθύνες να αποδοθούν. Ευχαριστούμε κύριε Κλή. Σας είπα κυρία μου που είναι μονόδρομο. Θα πάτε. Δικηγόροι σήμερα υπάρχουν λόγω της κρίσης και αυτή είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κλή. Ο κύριος Πατεράκης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μου δώσετε χρόνο, καλησπέρα σας σε όλους. Πρέπει να μου δώσετε χρόνο για να απαντήσω σχετικά με το ΣΟΗ και την επιστολή της. Ας την πιάσουμε όμως στο τέλος. Για να δούμε τι γίνεται. Αν δεν ψηφίσουμε σήμερα, τα θέματα είναι δύο. Ή ψηφίζουμε και εναρμονίζεται το καταστατικό μας και συνεχίζει και υπάρχει ο συνεταιρισμός, ή δεν ψηφίζουμε και διαλύεται ο συνεταιρισμός. Για να μπορέσουμε να το κρίνουμε όλο αυτό, εάν τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει, πρέπει να έχουμε όλα, μα όλα τα στοιχεία. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς είναι ακριβώς η περιουσία μας, γιατί άμα μιλάμε για ένα οικόπεδο, χρειάζεται, κατέβασαμε τα όπλα και φύγαμε. Εάν είναι πολλά τα οικόπεδα, πρέπει να το σκεφτούμε. Πώς θα γίνει η διαχείρισή μας, 45 χρόνια ο συνεταιρισμός, είδατε τη διαχείριση έκανε. Είδατε. Για να έρθουμε και λίγο πιο πριν. Ανακοίνωση της διοικούσας επικλοπής, η οποία ορίστηκε από το δικαστήριο. Εμείς κύριοι οριστήκαμε διοικητικό συμβούλιο, προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, η δε περιουσία μας είναι 50 ως 100 οικόπεδα. Αφήνεια μεγάλη. Με ένα άτομο μέσα το οποίο είναι 20 χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο. Για πάμε παρακάτω. Για να δούμε τι ΣΟΗ περιουσία έχουν. Λέμε 82 οικόπεδα στο Ε9. Θα σας δείξω τον ΤΑΠ του 2010. Περιέχει 36 οικόπεδα, τα οποία είναι κέντρα εμπορικά, αναψυχής και οικόπεδα για πώληση. Και περιέχει κι άλλα 47 ξένες ιδιοκτησίες είναι δικιά μας περιουσία. Πώς το βλέπετε. Είναι ξένη δικιά μας περιουσία. Από τα 82 δηλαδή, για αφαιρέσετε 47. Είναι ξένη ιδιοκτησία.
Είναι αλωνών. Είναι αλωνών. Βεβαίως. Γιατί αγαπητέ μου κύριε δεν έχει γίνει μεταβίβαση. Το καταλάβατε, ανήκουν στην ιδιοκτησία του συνεταιρισμού. Θα έρθει όμως ο άλλος και θα σου πει δώστο μου. Άστο κύριε Τσεμπή, άστο. Έχει κάποιος... Κάποιος έχει. Τα γράμματα από κάτω κάποιοι τα αναγνωρίζουν αυτά τα γράμματα, τα χειρόγραφα. Αυτά είναι δικά μου. Έτσι. Πριν από λίγο ο κύριος Σεμπή δεν ήξερε, όχι δεν είναι δικά σου κύριε Σεμπή. Είναι αλουνού. Δεν είναι δικά σας κύριε Σεμπή. Τα γράμματα από κάτω είναι αλουνού. Είναι πατεράκι. Όχι, καταστατικό είναι αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι. Εδώ μέσα σε παρακαλώ. Κυρία Μάρκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άφησε με να πω αυτά που θέλω να πω. Τρία λεπτά πρέπει να μιλήσω. Τουλάχιστον τρία λεπτά είναι τόσο έπειτα αυτά που είπε ο κύριος Σταγούλιας. Εντάξει. Όχι, δεν μπορεί να μου δώσει εμένα το δικαίωμα να απαντήσω και για το ΣΟΗ που τον εκπροσωπώ, όταν με κατηγορεί για το ΣΟΗ. Για το ΣΟΗ θα μιλήσετε μετά, μα θέλετε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με παρακαλώ. Μισό λεπτό χρόνο και μου αρέσει να το δικό σα ψώνιο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Άστο να μιλήσει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τόπο θα μιλήσει. Μην μου αρέσει να το δικό σα ψώνιο. Παρακαλώ. Τι σταματήσει. Τον ηρμό του να σταματήσει. Θα επιβάλλει στον καθένα τι να κάνει. Έχω σταματήσει το χρονόμετρο για να μην μετράει αυτό. Εδώ υπάρχει μία φωτογραφία. Ποια είναι η οικονομική υποχρέωση που πήγε στον προηγούμενο πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον κύριο Πάντο, για το 2010. 161.000 φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 51.000 πρόστιμο προς αυξήσεις και 56.000 μη λήξη πρόθεσμα. Μόνο για το 2010. Πού πήγε αυτό? Στον κύριο Πάντο. Το επιβεβαίωσε και προχθές η συνάντηση που κάναμε. Το επιβεβαίωσε ο κύριος Πάντος. Μόνο αυτά. Δεν αλλάζει τίποτα. Θα επιβεβαιώσω τον κύριο Χρυσόστομο, τον κύριο Δημητρίου. Δεν αλλάζει τίποτα από το 12. Το 13 δεν έχει γίνει δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ίσως και το 12 να μην έχει γίνει. Θα επασέψουμε προς αυξήσεις. Για να επανέλθω όμως εδώ. Για να δούμε εδώ. Στον χώρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στη λίστα μας. Θυμάστε το 2007-2008 που πλακωνόμασταν εδώ για το 341, το 257. Αυτά ανήκουν ακόμα στην ιδιοκτησία του συνεταιρισμού. Από το 2008 και με υπογραφή του κυρίου Χαρδούλια δεν υπάρχουν στο Ε9 μας. Ενώ είναι ιδιοκτησία μας, δεν έχουν μεταβιβαστεί. Γιατί φοροδιαφεύγουμε δηλαδή. Όλοι είμαστε φοροφυγάδες εμείς εδώ. Καλό αυτό. Τι κάνουμε τώρα. Τα δεδομένα μας είναι αυτά. Τα οικόπεδά μας είναι 7 κατά δήλωση του κυρίου του Διοικητικού Συμβουλίου το 2009 για να γίνουν τα έργα. Και τα υπόλοιπα είναι κέντρα αναψυχής, τουριστικά κέντρα και εμπορικά κέντρα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν κατάσταση. Ή θα μείνουν στο συνεταιρισμό για να τα εκμεταλλευτεί ο συνεταιρισμός. Και πες ότι έχουμε μια αγαθή, μια αγία διοίκηση και πολύ ικανούς μάνατζερ. Μάγκες. Πότε προσβλέπετε ότι θα πάρετε κέρδη, γιατί γινόμαστε μια κερδοσκοπική εταιρεία, γινόμαστε μια εταιρεία real estate. Αυτό λέει ο νόμος. Το λέει καθαρά. Το άρθρο, άμα διαβάσετε πρώτο του καταστατικού, λέει σκοπός, σκοπός, ο συνεταιρισμός έχει οικονομικό σκοπό. Άτο. Έχει οικονομικό σκοπό. Κύριε Παντεράκη, ναι, καλά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εντάξει, με δώσεις 5 λεπτά. Όλοι οι υπόλοιποι μιλήσαν στην πρόκληση. Δεν μας πειράζει, αφήστε. Για το καταστατικό ακούτε συναντιάσεις. Θέλετε κύριε να μιλήσω εγώ στον Παντεράκη. Θέλετε. Θέλετε. Μπράβο, αυτό θέλετε τίποτα. Μιλήσω Παντεράκη. Θέλετε, μπράβο, αυτό θέλετε. Έχει διαβάσει κανείς στο καταστατικό. Οικονομικός ο σκοπός μας. Το παλιό μας καταστατικό τι έλεγε. Χτήμα, αγοράζουμε το χτήμα, το μοιράζουμε σε οικόπεδα για τις οικιστικές ανάγκες των συνεταίρων. Δεν λέω αυτό. Το δεύτερο άστρο διάβασε. Εμπορικό σκοπό έχει από το 1968. Πολύ ωραία. Θα τα πω εγώ. Τώρα θα τα πω. Ο συνεταιρισμός έχει ως κύριο σκοπό την παραεκάστου των μελών αφού αποκτήσει αρτίου οικοπαίδου
εξοχικής εκτάσεως για την ανέργεια εξοχικής κατοικίας και ιδίωσης στην ίσον πω προς δημιουργία ανεξαρτήτου οικισμού με διεθνούς τουριστικής προβολής και καταλήγουν αφιφιλοξενήσεις, νέους κτλ. Εντάξει, για πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Εδώ είχαμε μια συνεταιριστική μερίδα. Η αξία της ήταν 1.000 ευρώ. Συγγνώμη, 1.000 δραχμές. 1.000 δραχμές. 1.000 δραχμές. 3 ευρώ. Και οι απαιτήσεις μας, εάν θα είχε το δημόσιο εναντίον μας, θα έφτανε το διπλάσιο. Δηλαδή θα είχαμε 6 ευρώ. Έρχεται το καινούριο καταστατικό και αλλάζει τη μερίδα και την κάνει 50. Το κεφαλαίο μας καταστατικό λέει ότι για να λαθεί αυτή η μερίδα μας στην αισθητική απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των μισών των μελών. Ας το έχουμε υπόψη μας. Το παλιό μας καταστατικό έλεγε ότι οτιδήποτε κέρδη υπάρχουν στο συνεταιρισμό πάνε στο τακτικό και στο έκτακτο αποθεματικό. Το καινούργιο τι λέει, κρατάμε λίγα για το έκτακτο να πληρώσουμε ζημιές και τα υπόλοιπα πηγαίνουν πού? Σε κέρδη. Τα μοιράζουμε, γινόμαστε συνέτεροι. Είμαστε συνέτεροι όλοι μας και τα μοιράζουμε. Είπαμε τώρα, ας πούμε ότι έχουμε μια αγία διοίκηση και τους ικανότερους μάνατζερ. Προβλέπετε εσείς να αξιοποιηθούν τα κοινόφελη που θα κρατήσουν. Τα 7 που είναι για έργα δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε διότι τα έργα πρέπει να τα κάνει ο Δήμος Ορκού. Θα παραμένουν εκεί. Προβλέπετε να βγάλουμε κέρδη μετά από πόσα χρόνια. Μετά από καμιά τριανταριά, 20, 10. Στη διαδρομή αυτή όμως θα τρέχουν. Η φόρη θα τρέχει κάθε χρόνο εμφυλιά. Θα πληρώνουμε ένα υπόπεδο. Κύριε Πατεράκη, θα πληρώνουμε ένα υπόπεδο. Κύριε Πατεράκη, άμα θέλετε μαζέψτε όποιον θέλετε έξω να τους τα πείτε κατευθείαν. Αλλά ο καθένας μιλάει στο διάλειμμα. Ωραία, ο κόσμος... Θέλετε να συνεχίσω. Υπάρχει... Ωραία, καθίστε γιατί υπάρχει και κόσμος και μια φίλη. Τον ακούσα. Σας ακούσα, σας έχω δώσει και λεπτά. Είναι ανάλυση... Ωραία, καταλαβαίνω. Είναι ανάλυση επί το καταλαβαίνω. Ωραία. Κύριε Νάστο, τι πρέπει να γίνει, αν καθίσει ο κύριος Πατεράκης να καθίσει, είπαμε να ακούσουμε εκείνα που δεν ακούσαμε τώρα. Ωραία, να σας πω κάτι, ας ακούσουμε όλους και μετά μπορούμε να κάνουμε ένα ερώτημα. Και δεν μπορούμε να καθίσουμε εδώ με κλεισμία τη νύχτα. Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλοι. Θέλουν να μιλήσουν όμως. Άμα θέλετε να δευτερολογήσει ο κύριος Πατεράκης, αργότερα θα έχουν φύγει. Θα μου πείτε το όνομά σας. Τι είπατε. Σεργίου Κώστα, σε αυτή τη διαδικασία. Είχατε κάνει μια πρόταση να μιλήσουν 3 λεπτά. 3 λεπτά θα μου κάνει αυτό. Είδα παραπάνω από κάτω. Και εγκρίθηκε τη συνέλευση. Τώρα όμως η συνέλευση εδώ δεν φέρεται... Περιμένετε. Τώρα η συνέλευση φέρεται ότι θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα στοιχεία. Όχι κύριε, δεν φαίνεται. 10 άτομα μιλάτε θέλουμε. 10 άτομα. Αν θέλετε να το δούμε λοιπόν, να πούνε ποιοι θέλουνε να ακολουθεί η διαδικασία σωστά 3 λεπτά. Να μας επιτρέψετε να ψηφίσουμε και μετά να μιλάτε μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί. Λέτε κύριε, σε κάτι μας ναι, να ψηφίσουμε και μετά καθίστε μέχρι αύριο. Μέχρι τον άλλο μήνα. Ναι, ξέρω ότι θα ψηφίσω. Ξέρω ότι θα ψηφίσω. Αφορά ημέρα θα ψηφίσω. Σας παρακαλώ, ωραία, τον κύριο Πατεράκη μπορούμε, σας παρακαλώ, λιγάκι ακούστε. Είπαμε 3 λεπτά, το έχω κάνει στον κύριο Πατεράκη 9 και το έχω βάλει με το χρονόμετρο. Διαμαρτυρηθήκαμε 5, 6, 7. Δεν έχω, μισό λεπτό, δεν έχω αντίρρηση να μιλήσει στο τέλος μια ώρα. Ας ακουστούν όλοι όμως, σεβαστείτε για τους υπόλοιπους. Περιμένετε όμως να σας πω κάτι, εμείς είναι διαδικασία. Έτσι εδώ, στον λογαριασμό, από όσους έχουν βραστεί, μετά να μιλήσουμε. Και αν παρετούνται από την ομιλία... Όχι, εγώ δεν παρετούμαι κύριε. Όχι για το δημοκρατικό αυτό, να πείτε σαν εσείς τους άλλους παρετηθείτε. Όχι, γιατί να παρετηθούμε. Κύριε Στεργίου, κύριε Στεργίου, τώρα θέλω να μιλήσω στο τρίλεπτο. Κύριε Στεργίου, οι υπόλοιποι που δεν έχουν μιλήσει, ποιοι είναι που θέλουν να μιλήσουν μόνο 3 λεπτά. Εγώ θέλω στη σειρά που με έχετε γράψει. Ωραία, 3 λεπτά. 1 λεπτό θα βάλω το χρονόμετρο και ο ρακτηρίστατε, θα σταματήσει εδώ. Αυστηρά.
περιμένω, γιατί περιμένω. Θα έχει τελειώσει το Κύριε Πατεράκη, που υπόθηκε τον κύριο Χαρδουλιά. Ο κύριο Χαρδουλιά έχει άμεσα τις ευθύνες του. Ο κύριο Ιουφόπουλο. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο 20 χρόνια και έπρεπε να γνωρίζει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Μας κρύω στοιχεία. Ο κύριο Χαρδουλιά, ο οποίο μίλησε και ήταν μέσα, γνωρίζει. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ο κύριος Ιουφόπουλος. Σας ακούμε. Για τη Γενική Συνέλευση. Λίγο ησυχία. Οι δύο μη παρατηθέντες με τις υπαρατήσεις. Πήγαινε να κρατήσουν. Λίγο ησυχία. Δεν συμπερνούσε και 15 μήνες. Πήγε. Λίγο ησυχία. Συνεχίστε κύριε Λουφόπουλε. Τα δύο λοιπόν οι δύο σύμβουλοι που δεν παρετήσουν. Συνεπικρούν, ψάχνουν και δεν λίγο πιο δυνατά. Και εκεί εισέτραξαν ένα κεραυνό. Εάν μέχρι τις 25 Νοεμβρίου αυτοδίκαια που σημαίνει θέλουμε, δεν θέλουμε, διαλύεται ο σύμβουλος. Από εκεί και πέρα, εάν πρόκειται να συνεχίσουμε, στο δικαίωμά μας είναι, σπίτι μας είναι, το διαλύουμε, κάνουμε καθάριση, αλλά καταρχήν να προλάβουμε το 25 Νοεμβρίου. Το ερώτημα λοιπόν, εύλογο όλοι οι ομιλητές... Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Όλοι οι ομιλητές είπα τα παράπονά τους, δεν είναι δά και κανένα σύλλογος που λειτουργεί άψογα και έντιμα και ηθικά. Υπάρχουν όλα. 25 χρόνια είμαι εδώ. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες κατηγορίες και ερωτήματα. Δεν είναι της παρούς στιγμής. Οι ομιλητές πλην ενός και λίγο του κυρίου που μίλησε τελευταία, ο κύριος είπε να διαλυθούμε να τα πάρει ο σύλλογος. Είναι μία πρόταση. Η άλλη πρόταση... Ο Δήμος, ναι, ο Δήμος, ο Δήμος. Η άλλη πρόταση είναι να έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε. Έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Εάν δεν μας συμφέρει, αφού αυτοδίκαια θα πούμε ότι θέλουμε να μείνουμε, το διαλύουμε το μαγαζί και λέμε μετά, ελάτε να το διαλύσουμε. Δεν μας αποκλείει κανείς να το κάνουμε εκ των υστέρων. Αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε την απόφαση απόψε. Απόψε λέμε, πάμε για εναρμόνιση. Ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Ένα ερώτημα. Η εναρμόνιση, και το λέω σε εσάς κύριε Καβαρίκο, εναρμόνιση δεν είμαι νομικός, είμαι δικηγόρος, πολιτικός λαϊκός. Η εναρμόνιση σημαίνει τροποποίηση του καταστατικού ή απλώς, δύο λεπτά κύριε, αφήστε μου, ή απλώς πρέπει να εναρμονιστούν κάποια άρθρα, διότι έτσι απεφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, που δεν έχουν σχέση με βάση το καταστατικό του δικό μας ή των άλλων συλλόγων. Είναι κάποιες γενικές αρχές. Αυτό θα πρέπει μέχρι τις 25 του μηνός, έστω και με ένα επιστολή σε ένα email, να μας γνωστοποιήσει τι σημαίνει εναρμόνιση. Εάν λοιπόν είναι ανώδυνος η εναρμόνιση και δεν πειράζουμε άρθρα του καταστατικού με πώς ψηφίζουμε, τι ψηφίζουμε, να το κάνουμε την εναρμόνιση. Και να προλάβουμε το αυτοδίκαια. Διότι η Τρόικα, όλες τις αποφάσεις αυτές παίρνουν από την Τρόικα. Μπορεί να μην μας δώσουν παράδοση. Και αφού 25 του μηνός δεν το κάνετε και διαλυθήκατε. Γιατί να μην κερδίσουμε. Μια πρώτη διαλυθήκη άνθρωποι έχουν επενδύσει περιουσίες τους εδώ. Βεβαίως και το λέω σε εσάς κύριε Πρόεδρε. Πολλά από τα παράπονα έχουν βάση. Δηλαδή δεν ήταν σωστή η διαχείριση, δεν ήταν σωστή η ενημέρωση, δεν. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούς στιγμής. Όσο κι αν η οργή ξεχυλίζει... Λίγο ησυχία, δεν ακούγεται. Όσο κι αν η οργή ξεχυλίζει από τους συνεταιριστάς, δεν είναι της παρούς στιγμής. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε στην εναρμόνιση. Να πω για την άλλη την πρόταση. Δεν έχω τίποτε με τους Δήμους. Αλλά γενικώς οι Δήμοι δεν είναι καλοί διαχειριστές των περιουσιών. Γενικώς
Όσον αφορά το άλλο περί ΣΔΗ, τι σημαίνει ΣΔΗ. ΣΔΗ σημαίνει συνεργασία, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εκεί δηλαδή τα λεφτά τα βάζει ο ιδιωτικός τομέας και την συνδιαχείριση και την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Αλλά ο Δήμος δεν είναι μόνος. Υπάρχει ο ιδιώτης ο οποίος ελέγχει. Δεν μπορεί να βάζει ο κάθε Δήμος 500 υπαλλήλους και να δικαιολογεί. Δεν λέω ότι είναι σε όλες τις περιπτώσεις άσχημο. Αλλά εμείς στη φάση αυτή πρέπει να ψηφίσουμε απόψε εναρμόνιση με μια διευκρίνηση από σας έστω και με email. Τι σημαίνει εναρμόνιση, σε ποια άδεια αλλάζουν και από εκεί και πέρα, αφού αυτοδίκαια παίρνουμε την παράταση του συνεταιρισμού μας, από εκεί και πέρα, εάν δεν μας συμφέρει, θα δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, ποια πουληθήκαν και παίρνουμε αργότερα την απόφαση να διαλυθούμε ή να εκποιήσουμε το συνεταιρισμό. Είναι μια εταιρεία, ένα συνεταιρισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σαββίδη, κυρία Σαββίδη, κυρία Σαββίδη, πριν από 2 χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, μου ήρθε ένα έγγραφο από το Δήμο και έλεγε ότι οφείλομαι στο Δήμο με βάση το καινούριο νόμο. Πήγα στα γραφεία του συνεταιρισμού μου, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για μένα, και ρώτησα, ισχύει αυτό, οφείλομαι κάτι στο Δήμο? Και μου είπε, μάλιστα ήταν εδώ ο κύριος Παναγιώτης ήταν, και το ρώτησα και μου λέει, ναι, πρέπει να πληρώνετε εισφορές του στο Δήμο. Δυστυχώς δεν ήξερα αυτή την εξέλιξη για να κρατήσω αυτό το χαρτί και να θυμάμαι και λεπτομέρειες. Αλλά μου είπε προς το παρόν, μην τα πληρώνετε για αργότερα. Επομένως, όλοι οφείλουμε τώρα στο Δήμο. Οφείλουμε. Αφού μου ήρθε χαρτί, σε αυτό δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Πάντως πήγα στα γραφεία του συνεταιρισμού και με το επιβεβαίωσαν ότι πρέπει να πήγω. Γιατί αυτή η κυρία μου είναι 90 χρονών και πρέπει να σεβαστώ την ηλικία της πρώτα-πρώτα. Ρωτάει, νομίζω ένας πολίτης και ένας συνάνθρωπος εδώ μέσα που είναι 90 χρονών, όταν ρωτάει ότι οφείλει στο Δήμο και της λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος, δεν πειράζει μην τα πληρώνεις, είναι άλλο θέμα. Είναι 90 χρονών, πρέπει να τη σεβαστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαββίδου. 90 δεν είμαι πάλι. Δεν πειράζει, 80 θα σας πειράζω. Ο κύριος Σωτηρόπουλος Άγγελος. Ο Σωτηρόπουλος Άγγελος, εσείς. Ποιος είναι, γιατί... Ωραία, ο κύριος ήρθε να μιλήσει πρώτος. Το Μητρό δεν το ξέρω. Γιώργο. Καλησπέρα. Σωτηρόπουλος Γιώργος ονομάζομαι, είμαι κάτοικος της περιοχής της Ιπποκρατίου Πολιτείας και το τονίζω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβετε τι διαχωρισμός πάει αυτή τη στιγμή να γίνει στην Ιπποκράτιο Πολιτεία. Με τον τρόπο τους, οι κύριοι της προσωρινής διοίκουσας επιτροπής πάνε να μας διαχωρίσουν σε οικοπεδούχους, παύλα επενδυτές και απλούς κατοίκους της Ιπποκρατίου Πολιτείας. Με συγχωρείτε, έχει πολύ μεγάλη και τεράστια διαφορά αυτό το πράγμα. Το καταστατικό το οποίο προτείνουν έχει οικονομικό σκοπό, δηλαδή αποβλέπει, προσπαθεί δηλαδή να γοητεύσει όλους όσους έχουν το κτήμα αλλά δεν έχουν χτίσει πάνω στην Ιπποκράτιο Πολιτεία να δούνε την περιοχή αποκλειστικά και μόνο επενδυτικά. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή οι τιμές των αντικειμενικών αξιών να ανέβουν και άρα ο καθένας ελαφρά την καρδία να πωλήσει το ακίνητό του, έχοντας όμως σήμερα ψηφίσει πάλι ελαφρά την καρδία ένα καταστατικό που έχει οικονομικό χαρακτήρα και το οποίο μιλάει για ανεγέρσεις πολυκατοικιών, για ανεγέρσεις εμπορικών κέντρων, αλλά κατά τα άλλα θα έπρεπε αυτό το καταστατικό το οποίο προτείνει η προσωρινή ειδικούσα επιτροπή, η οποία
γενικά δεν έχει προλάβει πολλά πράγματα. Θα έπρεπε όμως η συγκεκριμένη επιτροπή να έχει προλάβει έστω την εκτύπωση 50 αντιτύπων του καταστατικού και να κυκλοφορούν στην αίθουσα για να μπορεί ο κόσμος έστω και τώρα να διαβάζει για να ξέρει τι πρόκειται να ψηφίσει. Όπως επίσης πρέπει να θεωρήσουμε καλό το βήμα ότι πριν μια εβδομάδα έγινε site του συνεταιρισμού και εκεί υπήρχε το καταστατικό. Δηλαδή θεωρούμε σοβαρό επιχείρημα το γεγονός ότι μια εβδομάδα πριν ανέβηκε site και ανέβηκε εκεί το καταστατικό και μέσα σε μια εβδομάδα καλούμαστε όλοι να αποφασίσουμε για την τροποποίηση του καταστατικού και το αποδέχεστε όλοι αυτό το πράγμα. Θεωρώντας ότι έτσι αλλάζουμε σελίδα, ακολουθώντας τακτικές νωρίτερων ετών. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό? Θεωρείται όριμη συμπεριφορά εκ μέρους μας αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτό το αποδεχόμαστε? Συγχρόνως, μιλάμε για μια τροποποίηση, αυτό λοιπόν επί του τύπου της διαδικασίας. Γιατί φαίνεστε όλοι, όχι σαν προσωπική κατηγορία, αλλά φαίνεται ότι όλοι αποδεχόμαστε το ερώτημα της εναρμόνισης ημί, χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά λέει τελικά αυτό το καταστατικό. Είναι τόσο απλό. Και αυτό πρέπει να το πούμε δυνατά και πρέπει να ακουστεί επιτέλους. Δεν ξέρουμε τι λέει το καταστατικό, αλλά αποδέχεστε όλοι ότι πριν μια εβδομάδα ανέβηκε το site και εκεί υπήρχε το καταστατικό. Συγχρόνως αποδέχεστε όλοι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αντίτυπα του καταστατικού εδώ μέσα, για να τα έχετε διαβάσει, έστω οι περισσότεροι από όλους. Και όλοι αυτό το αποδέχεστε. Ευχαριστούμε κύριε Σωτηρόπουλε, δεν έλειωσα. Κύριε Σωτηρόπουλε, ευχαριστούμε. Κύριε Σωτηρόπουλε, όχι προσωπικές επιθέσεις επιτυχίες. Να μην ερωτάτε τους παρεμπισκόμενους εάν είμαστε σοβαροί ή όχι. Ναι, μην απευθύνετε σε ερώτημα στους παρεμπισκόμενους. Είναι την άποψή σας για το καταστατικό. Ως εκεί. Για το καταστατικό. Σέβεστε και να καλέσετε εκεί. Σας 40 αντίρρομα που γίνεται και πεθάνε. Σέβεστε. Τι πράγμα είναι αυτό? Απευθύνετε το λόγο στους παρεμπισκόμενους και τους λέτε είσαστε σοβαροί αν είμαστε εμείς σοβαροί. Βλέπετε κανένα να έχει υπάρξει τίποτα? Όχι, βλέπω ότι δεν είναι σωστό το πώς μιλάτε. Βλέπετε να είναι ευχαριστημένοι. Ωραία, ξεκαθάρισα προηγουμένως έτσι κι αλλιώς ότι δεν είναι προσωπικό, αλλά δεν είναι όριμη συμπεριφορά εκ μέρους μας να αποδεχόμαστε. Συγχρόνως υπάρχει ένα καταστατικό. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχω βάλει το χρονόμετρο, τέλειωσε ο χρόνος. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τσίπρας έχει ζητήσει τον λόγο να μιλήσει μόνο 10 δευτερόλεπτα για να τελειώνει το παράμυθι. Ο κύριος ανέφερε 7 φορές τη λέξη οικονομικό σκοπό. Άρθρο 1, παράγραφος 1, νόμος 1667/6. Όποιος έχει ίντερνετ παίρνει τώρα. Είμαι πιο ίδιος. Λέγομαι Σταύρος Τσίπρας, είμαι δικηγόρος και είμαι μέλος του συνεταιρισμού. Ο κύριος ανέφερε 7 φορές τη λέξη οικονομικό σκοπό. Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο Α, 1667/86. Όποιος θέλει παίρνει τώρα και το διαψεύδει. Να τελειώνουμε. Δεν είναι επιλογή του Προεδρείου οικονομικός σκοπός. Είναι επιλογή του νόμου. Θα το πω τώρα αργά. Λοιπόν, το λέω τώρα αργά. Αυτό που ανέφερε και προσπαθεί να σας φέρει ότι είναι κάτι που είναι επιλογή του Προεδρείου. Ο οικονομικός σκοπός έβαλε και την ιδιότητα του δικηγόρου. Είναι δικαστήριο εδώ κύριε. Λίγο πιο σύστημα. Άστε να δεις. Ο οικονομικός σκοπός είναι επιλογή του νόμου. Είναι επιλογή του νόμου. Ζήτησε το λόγο. Ζήτησε το λόγο. Είναι νομικός σύμβουλος κύριε Πατράση. Μπορείς να κάνεις το δικαστήριο. Είμαστε νομικοί να τα πούμε εμείς. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Κύριε Πάτο, κύριε Πάτο, λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Κύριε Καραλίδη, κύριε Καραλίδη. Κύριε Καραλίδη, κύριε Καραλίδη, αρχίστε να μιλάει κύριε Σωτηρόπουλος. Μπορώ να έχω την προσοχή. Ευχαριστούμε. 3 λεπτά έχω στην διάθεση. Σας παρακαλώ. Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ να μιλήσετε με τη σειρά. Σας παρακαλώ, θέλω να δούμε μαζί ψυχρέμα τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή. Που λες είναι άλλος άνθρωπος. Έχουμε ένα δεδομένο. Έχουμε ένα δεδομένο. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι αυτή τη στιγμή η προσωρινή διοικούσα επιτροπή και όλα τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια ένα πράγμα ήξεραν καλά. Τις υποχρεώσεις που έχει ο συνεταιρισμός. Κανείς δεν ξέρει να μας πει ποια είναι η περιουσία του. Ακούστηκαν εδώ πέρα πράγματα και δράματα ότι δεν είναι σε θέση κανένα διοικητικό συμβούλιο γιατί δεν έχει γίνει ποτέ κανένας απολογισμός, γιατί δεν έχει δώσει ποτέ κανένας λογαριασμό και για τίποτα.
και δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη θολή κατάσταση, τι παρουσιάζεται τώρα? Έρχεται με επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο, να γίνει μια εναρμόνιση. Βλέπουμε το τυρί, δεν βλέπουμε τη φάκα. Τι σημαίνει εναρμόνιση? Τι σημαίνει, γιατί να φτιάξαμε όλα αυτά τα πράγματα? Νομίζετε ότι αυτή η εναρμόνιση γίνεται για τον οικοδομικό συνεταιρισμό της Ιπποκρατίου Πολιτείας? Όχι. Κάνετε λάθος. Γίνεται για την αξιοποίηση όλων των συνεταιρισμών που ελέγχουν όλες τις παραλίες και όλα τα φιλέτα στη χώρα. Η αξιοποίηση όλων αυτών όμως θα γίνει μέσα από σοβαρές προθέσεις και σοβαρή δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει με ένα τέτοιο διοικητικό συμβούλιο, και μου επιτρέψετε να το πω, που δεν μας έχει δώσει εχέγγυα ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτό το μεγάλο άλμα. Ποιος είπε ότι μπορεί ένα τέτοιο διοικητικό συμβούλιο που έχει να κάνει υπολογισμό από το 2009, ότι μπορεί να διαχειριστεί έναν συνεταιρισμό αυτής της μορφής, που θα μου επιτρέψετε τώρα να έρθω στο καταστατικό για να σας πω τι ακριβώς σημαίνει, συνεχίζοντας το σκεπτικό των προηγούμενων συνομιλητών και του κ. Παντεράκη και του κ. Σωτηρόπουλου, ποιος είναι ο οικονομικός του σκοπός, κύριε? Αν θα διαβάσετε στο πρώτη σελίδα του καταστατικού, θα δείτε ξεκάθαρα τι λέει. Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης. Προσέξτε. Εταιρεία κάνουμε. Περιορισμένης ευθύνης. Πάντα ήταν συμπέρ. Πάντα. Πάντα ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Ακούστε με όμως. Εδώ γιατί διέστρα βλέπετε να μιλήσω. Μου επιτρέπετε. Τι σημαίνει όμως αυτό τώρα? Τι σημαίνει όμως αυτό τώρα? Θα το 68 το γράφει. Θα το 68 το γράφει. Κύριε Σωτηρόπουλο. Κύριε Σωτηρόπουλο. Στο άρθρο 2, λέει, σκοπός, σύναψη συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για αναθέσεις, μελέτες, τοπογραφήσεις, ρημοτομήσεις, καταπτύσεις σκοπευτικών εκτάσεων, προμήθεια χοντρικών με την παραγγελία οικοδομικών υλικών, μεσάζοντες δηλαδή, συγχωρήτηση δανείων, όλα αυτά τα πράγματα, καθαρά οικονομικό σκοπό. Και ερχόμαστε τώρα στον ισολογισμό και απολογισμό και τι πρέπει να συμβαίνει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είμαστε μια εταιρεία. Γιατί πρέπει να συντάσσουμε ισολογισμό. Εμείς δεν έχουμε κάνει τον απολογισμό. Ποιο ισολογισμό μιλάμε, ποιον απολογισμό μιλάμε, ποια κατάσταση κερδών και ζημιών μιλάμε, τη στιγμή που δεν έχουμε κανένα οικονομικό στοιχείο, 10 χρόνια. Απόψε την καταστατικό για να διαλιώμαστε. Επί του ερωτήματος λοιπόν ψηφίζουμε διαλιώμαστε, για μένα δεν αποτελεί. Για μένα δεν αποτελεί φόβητρο και δεν αποτελεί κίνδυνο το να περιέλθει ένας συνεταιρισμός, ο οποίος δεν μπορεί να επιτελέσει το σκοπό του, σε έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σε έναν θεσμό που προβλέπεται και ελέγχεται από όλες τις διατάξεις και από όλους τους νόμους, και να αφήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία στα χέρια κάποιων ανθρώπων που απέδειξαν με την πράξη τους και την ακριβή τους ότι δεν μπορούν να επιτελέσουν το σκοπό. Κύριε Σωτηρόπουλε, ευχαριστούμε. Κύριε, θα μου δώσετε επιτέλους το λόγο. Αξιό το ώρα. Σειρά σου. Η κυρία Ζόμπολα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, ούτε τρία λεπτά. Για να καταλάβω καλά τι κάνουμε εδώ σήμερα. Είμαστε εδώ για να ψηφίσουμε αν θα γίνει η εναρμόνιση, τις οποίες εναρμόνισης όμως τους όρους δεν τους ελέγχουμε, έτσι δεν είναι. Δεν είναι προκαθορισμένα. Άρα δεν μπορούμε ούτε να πιάσουμε επιμέρους το καταστατικό. Το έχουμε διαβάσει, το οποίο εγώ παρακολουθώ στο σήμερα. Άρα υπήρχαν ερωτήματα. Απλά αποφασίζουμε εάν θα ακολουθήσουμε αυτό που λέει το Υπουργείο Καραμιδό ή θα διαλυθούμε. Το τι έχουν κάνει τα προηγούμενα διοικητικά, το οποίο μπορεί να είναι το χειρότερο, δεν σημαίνει ότι ένα επόμενο που εμείς οι ίδιοι θα ψηφίσουμε δεν θα κάνει το σωστό. Δηλαδή προαποφασίζουμε ότι είμαστε ικανοί στο να την κλείσουμε και να στο πάρει ο Δήμος να κάνει ό,τι θέλει, που δεν ξέρουμε καν τι δίνουμε στον Δήμο, από το να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους εαυτούς μας να δούμε εμείς τι ψηφίσουμε.
υποθέτω το διοικητικό συμβούλιο. Τουλάχιστον το μάτι το βλέπω. Μπορεί λόγω ηλικίας να έχω μία ελπίδα παραπάνω, πάντως έτσι το βλέπω. Άρα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε το σκοπό αν θα αλλάξουμε ή τι θα αλλάξουμε σε προκαταστατικό, αν θα ακολουθήσουμε την πορεία του Υπουργείου Οικονομικών, όχι, σωστά. Άλλο ένα ερώτημα. Είπαν εδώ κάποιοι άνθρωποι ότι ίσως είναι καλύτερα να πάει στο Δήμο με τον όρο ότι η περιουσία, όποια και αν είναι αυτή, που τότε με τα λεφτά του Δήμου θα καταγραφεί και θα γίνει, θα ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, θα την διαθέσει ο Δήμος για έργα αποκλειστικά στον χώρο της Υποκρατίου. Εάν περάσει στα χέρια του Δήμου, λέω ότι εμείς δεν κάναμε την ειρωνημόνηση. Θα είμαστε σε θέση να θέσουμε όρους για το πώς. Αυτό, νομικό σχέδιο. Άρα δεν ισχύει ούτε αυτό. Θα την πάρει το ζωδιό της Έλληνας. Λίγο ησυχία. Όχι, 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 δεν απαντάτε, δεν απαντάτε, δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Σας παρακαλώ, δεν απαντάτε, δεν θα τελειώσουμε. Ας κάνει το ερώτημά της. Όχι. Αν μπορεί να μου απαντήσει όμως κάτι. Ναι, αλλά κύριε Κλή, αν αρχίσει ο καθένας να απαντάει σε αυτό που ρωτάει. Όχι, να μην μου απαντήσει ο καθένας, αν μπορεί να μου απαντήσει ή ο πρόεδρος ή κάποιος από τον διοικητή. Είμαστε όμως από τις 7, από τις 6 ώρα εδώ και είναι 10. Αυτό που σας είπατε. Εμένα προσωπικά δεν με συμβαίνει τίποτα. Κάνετε λάθος. Και προσωπικές επιθέσεις δεν έχουμε. Όχι εδώ. Ωραία. Σας παρακαλώ, εδώ μέσα δεν είναι ωραίο αυτό. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα. Αν μας διασφαλίζει ο Δήμος. Ο νόμος δεν μας διασφαλίζει. Εγώ είπα κάτι άλλο όμως. Ότι βγαίνει η εμπειρία μας από τις αποφάσεις των Δήμων και γενικότερα του Δημοσίου σε εφαρμογή των νόμων. Κανένας δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ. Και ποιος μας διασφαλίζει τελικά ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Διότι... Κύριε Πάντος, ο κύριος Πάντος, ο Παναγιώτης Στράκης, έχει το λόγο. Έλα Παναγιώτη, δεν έχει πει καμιά διοίκηση σε φυλακή ποτέ. Να τελειώνουμε. Τίποτα, τίποτα. Αντιδιαστολή. Θα έρθει η ώρα και να ψηφίσουμε. Θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. Ξεκινάτε κύριε. Μια διευκρίνηση, συνέχανε ο κύριος Τσίπρας. Οι συνεταιρισμοί δεν τους ήρθε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ο νόμος όρισε. Και μάλιστα με μια παρεθοδογία το 1667-86 για να γίνουν εμπορικοί. Ο δικός μας συνεταιρισμός ήταν πάντα συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης. Το βιβλίο που έχω στα χέρια μου του 1968 το έχετε όλοι. Όλοι. Ήταν στο δώσμα. Υπάρχει. Σε εκατοντάδες. Το έχουμε πληρώσει και αυτό στους προηγούμενους. Το άρθρο 2 γράφει από το 1968 έδρα, περιφέρεια, εμπορική ιδιώτης. Ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του εν Αθήνες και περιφέρεια την ελληνική επικράτεια και έκτηται εμπορική ιδιότητα. Μην εκκλεισόμαστε λοιπόν σήμερα ότι τώρα πάμε να περάσουμε ένα καταστατικό που το κάνει εμπορικό. Έδινε και δάνεια. Θα σας διαβάσω, μην βιάζετε κύριε Σωτηρό. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Κοιτάξτε, αν πούμε σε διαδικασία, εγώ αντέχω μέχρι το πρωί. Αλλά δεν είναι αυτό, θέλω να ακούσουν αυτά τα πράγματα. Ακούσε μας τα πει έτσι. Λοιπόν, κλείνω γι' αυτό. Προς εκπλήρωση του σκοπού, το συνεταιρισμό δύναται να προβαίνει η σύναψη πάσης φύσεως δανείων ή αναλόγως συμβάθων του οποιαδήποτε τράπεζα. 2. Εισαγορά, υπόδειξη προς αγορά και διάθεση αποκλειτικών στα μέλη του ετοίμων κατοικιών, άρτιων οικοπαίδων, οικοπαιδικών εκτάσεων, ετοίμων κατοικιών και πάει λέγοντας, άμα τα διαβάσω όλα θα φάω τα 3 λεπτά που έχω. Τέλος. Διαβάστε το αυτό, παρακαλώ. Δεύτερον. Δεύτερον. Κλείσουμε το 3 λεπτά γιατί έχει περάσει η ώρα. Η εμπορική ιδιότητα έχει σχέση με τα κέρδη, τα οποία κατανέμονται είτε στο τακτικό αποθεματικό, είτε στο έκτακτο. Και όταν διαλύεται μοιράζει στα μέσα. Το μεν τακτικό απευθείας, το δε άλλο σε κοινοφελείς σε επιχείρηση, δεν θυμάμαι ποια θα είναι, αλλά ούτε και αυτό τη ώρα θα τάξει. Τώρα διαφοροποιούνται τα πράγματα σύμφωνα με το 1667 που είναι δέσμιες διατάξεις.
δικηγόροι υπάρχουν εδώ, καταλαβαίνουν την έννοια το δέσμιος. Δεν αφήγει την επιλογή, αυτό θα βάλετε μέσα και αυτό είναι το καταστατικό. Πάμε από κάτι άλλο τώρα. Πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους να έχουμε κάποια περιουσία την όποια. 50, 100, 10, 5 οικόπεδα, να θέλουμε να τη δώσουμε σε κάποιον. Χωρίς καμία διασφάλιση, έτσι. Και χωρίς να μας πει ότι ναι παιδιά, εγώ την παραλαμβάνω, μέχρι τώρα ο Δήμος δεν έχει μιλήσει, μόνοι μας μιλάμε. Υπάρχουν δύο διστάμες απόψε να έχετε καταλάβει. Υπάρχουν οι άποψοι των κυρίων εδώ που φτιάχνουν μια προσπάθεια να συντηρήσουν το νομικό πρόσωπο να τη συμβάλλεται με τον όποιον Δήμο και οι κύριοι από εδώ οι οποίοι λένε το αντίθετο, 8 εννοώ η προσπάθεια αυτή, πως τη λένε η ομάδα των 8, να το πούμε έτσι γιατί εννοούμαστε. Που λέει το μονίμο κάτοικο, και εγώ μονίμο κάτοικο είμαι κύριε. Κύριε Δημητρίου, δεν έχει σχέση. Εδώ μέσα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν κατοικούν εκεί. Περιουσία έχουν όμως. Περιουσία έχουν. Έχει τώρα σημασία το τι λέμε. Σας παρακαλώ, μη φύγουμε δεν είναι σας παρακαλώ να με προστατεύσετε από τους κυρίους για να μπορέσω να πρώτη φορά λέμε σε έναν δήμαρχο, πάρ' τη βαλίτσα χωρίς να ξέρουμε τι έχει μέσα και όταν ανοίξει μπορεί να μας πεις 0, μπορεί να μας πεις 20 εκατομμύρια, περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, και ο δήμαρχος υπόσχεται αντίστοιχα έργα από το 0 μέχρι το 20 εκατομμύρια, τα οποία θα τα κάνει με ποια διασφάλιση. Ο οποιοσδήποτε εργολάβος πάει να κάνει ένα έργο, δίνει μια εγγυητική επιστολή. Η Raytheon που ήμουν 7 χρόνια αξιωματικός, όταν κάναμε τον εξορισμό του ΧΟΠ, 150 εκατομμύρια είχε καταθέσει εγγυητικές επιστολές με κατολοκληρώσει 7 χρόνια αργότερα. Ο Δήμαρχος γιατί να πάρει 20 εκατομμύρια χωρίς καμία εγγυητική επιστολή στην περιουσία μας. Και τρίτο και το κλείνω. Όλοι οι άλλοι συνεταιρισμοί είναι ύποπτοι. Είναι δολοπλόκοι, κακές διοικήσεις. Για τους τρεις συνεταιρισμούς των ενόπλων δυνάμεων, νομίζω όλοι έχετε την καλή εντύπωση ότι δεν γίνονται εκεί μέσα βρωμιές, να το πω έτσι εντός αγωγικών. Λίγο ησυχία. Κύριε Πατεράκη, και λίγα ξέρω και θα με διακόψεις, έτσι. Ξέρω τι λέω και κύριο λεπτό. Είπα και επαναλαμβάνω, οι τρεις συνεταιρισμοί των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι οι πιο υγιείς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια. Το Μάρτιο λοιπόν ενημερώσαν και τους τρεις αρχηγούς του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ. Τι θα γίνει με αυτούς τους τρεις εταιρισμούς, η ΡΙΣ στο Εμπαρόδο, αυτοί τους τρεις τους φτιάξανε με αναγκαστικό νόμο χουντικό και έχουν διορισμένες διοικήσεις. Ενεργοί αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν βγει στην παράλληλη αυτοδιαδία. 5 τα λεπτά, 5. Κύριε Πατεράκη, εδώ... Και 3 είναι οι διακοπές, κύριε Πατεράκη. Κύριε Πατεράκη, εδώ το λέω, όπως το έβαλα σε όλους και εσείς μιλήσατε 9 λεπτά. 9 λεπτά το είχα σε εσάς. Μην διαμαρτύρεστε λοιπόν. Λοιπόν, οι αντίστοιχοι οργανισμοί ενημέρωσαν και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους τρεις αρχηγούς. Σε αυτή την περίοδο σας πληροφορώ και μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα την επίσημη του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έτσι, οι οποίοι κάνουν τροποποιήσεις του καταστατικού σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Κλής, σώνουμε την παρτίδα, κρατάμε την περιουσία και μετά πηγαίνουμε και συζητάμε με τους Δήμους. Και αυτό το αποφασίσαν τρεις αρχηγοί και τρεις υφυπουργοί. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε κύριε Πάπα. Ο κύριος Κουδούνης. Λέγομαι Στάνος Κουδούνης και μέρας από τις 8 που προανέφεραν οι κύριοι εδώ. Με συγχωρείτε το Προεδρείο. Είμαστε από τις 8. Νομίζω πως πρέπει να σηκώμαστε ένας στον άλλο. Λοιπόν, εγώ κυρίες και κύριοι θα σας κάνω ένα απλό ερώτημα. 20 δευτερολέπτο, τίποτα. Και θα μου επιτρέψει το Προεδρείο να ρωτήσω τον κόσμο και να μου απαντήσει ειλικρινά πόσοι από εσάς αυτή τη στιγμή έχετε γνώση του καταστατικού που μας προτείνουν να το ψηφίσουμε. Παρακαλώ, πόσοι από εσάς μπορείτε να μου σηκώσετε τα χέρια, πόσοι το ξέρετε, πόσοι το γνωρίζετε, παρακαλώ. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εννιά, οκτώ, εννέα. Λοιπόν, 9 άτομα είστε κύριοι από τους 109, παραπάνω είμαστε, που γνωρίζετε, που γνωρίζετε. Σε παρακαλώ κύριε Δόλος. Σε παρακαλώ κύριε. Λοιπόν κύριε, με διακόπτετε, εσύ 50 δευτερόλεπτα.
Εγώ λοιπόν για να τελειώσω, δεν θα σας πω. Δείτε την άποψή σας. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε παράστα, άμα έρθει ο Ιωρά να έρθει το παιδί του θέλει. Εγώ λοιπόν ζητώ, σε παρακαλώ, δεν σ' άκουσε κανείς τύπης. Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ώρα της ψηφοφορίας, κύριε Κουδού, κατά συνείδηση, όσοι γνωρίζετε το ακριβές περιεχόμενο του νέου, να το ψηφίσετε. Όσοι δεν το γνωρίζετε, να το ψηφίσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κουδού. Ο κύριος Μικελόπουλος. Πολύ γρήγορα θα έλεγα. Ζητάει, πείτε κύριε Κύριε. Μισό λεπτό. Είναι κατανοητό. Λίγο ησυχία. Ότι υπάρχουν αντιρρήσεις στα άρθρα που υπάρχουν σήμερα. Όχι, έχω παιδιά το καταστατικό. Θα μιλήσουμε μόνο όπως, την καταγραφή και τελείως. Όπως ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπήκα ή εγώ ή άλλος, διότι αυτό χρειάζεται 2/3 πλειοψηφία για να τα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε απόψε. Άρα μη συζητάμε τζάμπα. Γι' αυτό και δεν ανέφερα και τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Κλίν. Κύριε Μικελόπουλο, 3 λεπτά. Εγώ είμαι από τους 8 αποστάτες. Πολύ μεγάλα. Λοιπόν, θα μιλήσω σαν μόνιμος κάτοικος επάνω της περιοχής και τα καθημερινά που έχουμε στην περιοχή. Και μέχρι σήμερα ο σύλλογος, ο συνεταιρισμός, τι έχει προσφέρει επάνω από το 2002 μέχρι εντεύθυν, μέχρι το 2014. Λοιπόν, υπάρχουν έργα που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Η κόπεδα είχαν πουληθεί και πάντα οι πωλήσεις πήγαιναν πάρα πολύ καλά όταν τα δύο στρέμματα η αξία τους ήταν 400.000 ευρώ. Τι έργα όμως γίνανε πάνω από το 2002 που μείναμε και άρχισε ο κόσμος να μαζεύεται επάνω και να μένει, ερωτηματικό. Έγιναν οι δρόμοι, έγιναν ο φωτισμός, έγιναν οι παράδρομοι, όχι. Εγώ ο ίδιος, για να μπορέσω να ανέβω στο σπίτι μου επάνω που είναι πρανές το έδαφος, έδωσα λεφτά και έφτιαξα το παράδρομο. Που ο παράδρομος θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον έχει φτιάξει ο συνεταιρισμός. Παράλληλα, η άσφαλτος απ' έξω από το σπίτι μου ακριβώς. Ένα λεπτό να μιλήσω αυτά που θέλω και μετά θα πείτε. Μιλάμε επάνω που μένουμε και αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν ότι ο συνεταιρισμός τα 12 χρόνια, τα δεκαετία πουλούσε υπόπεδα, πού πήγαιναν τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό και μόνο με κάνει να πιστεύω. Πρέπει να υπάρχει συνεταιρισμός για να δούμε πού πήγαν όλα αυτά. Αυτό και μόνο με κάνει να πιστεύω. Υπάρχουν όμως πίσω, μέσα στις δουλάπες, υπάρχουν σκελετοί που μέσα δεν ξέρουμε οι σκελετοί αν θα μπουν. Αυτό δεν είναι φοβός, το πώς θα έχουν πιστοσύνη. Σοβαρικό. Δεν ξέρω τους σκελετούς όμως αν θα μπουν μετά αύριο απ' έξω. Εντάξει, αυτό είναι που φοβόμαστε τώρα εμείς και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εάν θα θέλουμε το νέο Δέλτα Σίγμα ή θα θέλουμε να... Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουμε. Τι αποφασίζει σήμερα, το μεταφραστικό. Αν δεν το έχουμε διαβάσει, συνέβηκατε 4 νομικούς και σας είχαν να πούμε το καταστατικό. Εντάξει, μας το δώσετε το καταστατικό. Ένα λεπτό. Είναι Μικελόπουλε, τέλος χρόνου, 3 λεπτά. Τέλος χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αγγελόπουλος.
Σε 6 λεπτάκια θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Αγγελόπουλος Μαρίνος Λέμπουμε. Θέλω λίγο την προσοχή σας για να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου αγωνία, όσοι μπορέσετε να με καταλάβετε. Θέλω λίγο την προσοχή σας, θα είμαι πιο σύντομος και τα 3 λεπτά είναι δυνατόν. Θα επικαλεστώ για τις κουβέντες του κύριου Γκλή για τη μεγάλη σύγχυση που υπάρχει σήμερα εδώ σε όλους εμάς. Καλούμαστε μέσα σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να πάρουμε μια απόφαση η οποία μπορεί να κρίνει και όλο το μέλλον της Ιπποκρατίου. Δεν θα σας κουράσω με το πώς είναι η διαβίωση των μονίμων κατοίκων στην Ιπποκρατίου Πολιτεία. Το μόνο που θα σας πω ότι εγώ τα δύο παιδιά που έχω, για να τα πάω τα σπίτι μου μέχρι τη λίμνη, δεν τολμώ να τα περάσω από τη Δεκελίας γιατί δεν υπάρχει τρόπος να προφυλάξω τις κεντρικές λεωφόρους. Πείτε για το καταστατικό σας παρακαλώ. Έχετε δίκιο κύριε μου, έχετε δίκιο. Εγώ δεν έχω λοιπόν τον τρόπο και μοιράζομαι την αγωνία μαζί σας ότι σε δύο μέρες δεν μπόρεσα να διαβέσω 36 σελίδες. Για να είμαι σίγουρος εδώ σήμερα ότι το νέο καταστατικό είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει. Ο κύριος κλείσε πριν, επικαλούμε έτσι λίγο στις ειδήσεις. Λίγο την καλοσύνη σας θέλω μόνο. Το να μπορέσουμε να αποφασίσουμε θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να δούμε το καταστατικό άρθρο-άρθρο και αν μπορούμε να επέμβουμε ώστε να τροποποιήσουμε μέσα. Πολύ ωραία σας. Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, πείτε λίγο για το καταστατικό. Για το καταστατικό λίγο. Θα προτιμούσω, επειδή έχει κουραστεί ο κόσμος. Και είναι να σας πω κάτι. Το μόνο θέμα σήμερα είναι το καταστατικό. Το καταστρατηγήσατε όλοι. Ορμήξαν κάποιοι σε μένα, το άφησα. Αλλά σας παρακαλώ, επειδή και εμείς έχουμε κουραστεί και ο κόσμος, να τελειώνουμε. Τα προβλήματα τα ξέρουμε όλοι. Η πρώτη μου κουβέντα λοιπόν με το καταστατικό είναι ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε δύο μέρες να μπορέσουμε να το διαβάσουμε, να το επεδώσουμε. Με επιτρέπετε. Λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Μοιράζομαι την αγωνία με όλους ότι σε δύο μέρες δεν μπορώ να πάρω μια τέτοια απόφαση. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Κύριε δικό σας προσωπικό. Θέλω να μιλήσω. Γιατί ο καθένας εδώ εκπροσωπούσε κάποιον άλλο να μιλούσε. Κύριε Αγγελόπουλε, σας παρακαλώ απλά να μιλήσουμε για το θέμα που έχει μερίσια διάταξη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λέω λοιπόν ότι το καταστατικό δεν μπορώ να το γνωρίζω και το πήρα δύο μέρες πριν. Θα προτιμούσα λοιπόν το προσωρινό ΔΣ σήμερα σε αυτή εδώ τη συνάντηση να είχε ως θέμα να συζητήσουμε τι μέλη γενέστε, να έχουμε το χρόνο μπροστά μας, να επανέλθουμε σε μια άλλη συνέντευξη και να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να το ψηφίσουμε ή όχι. Είπαμε, δεν είναι μπορούμε, αφήστε με σας παρακαλώ. Δική μου παράκληση λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε να φτάνουμε την τελευταία στιγμή. Λέω το θέμα, το θέμα είναι η εναρμόνιση. Έχετε κανένα λόγο να με διαφωνείτε. Το καταστατικό είναι το κύριο. Έχετε κανένα λόγο να με διαφωνείτε. Για το καταστατικό είναι. Ωραία. Αφήστε να το πω. Γιατί μου σταματά το όνειρο. Γιατί μου σταματά το όνειρο. Εγώ σας διακόψα. Γιατί έχω ακούσει. Είμαι πιο σας σίγουρη λοιπόν κυρία μου. Με ενδιαφέρει πιο πολύ από εσάς η Δημοκρατική Πολιτεία προφανώς. Μάλιστα γιατί μένω εκεί. Ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό δεν. Ακούστε με σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρόταση δική μου πια είναι για όλους εσάς γιατί έχετε περιουσίες όπως έχουμε και εμείς. Για μένα δεν έχει σημασία αν κάποιος έχει κόπεδο ή κάποιος έχει σπίτι. Είναι περιουσία που την αποκτήσατε όλοι με κόπο. Σωστά. Και δεν νομίζω να θέλετε να την χαρίσετε πουθενά. Ούτε σε κάποιο δήμο να την χαρίσετε, ούτε στο τιμόνι κάποιων μάνατζερ που μπορεί να πούνε αποτύχαμε και πτωχεύσαμε μετά από λίγο καιρό. Και τι κάναμε, πληρώσαμε αυτά που έπρεπε να πληρώσουμε, εκποίησαμε και κάποια οικόπεδα για την αποτυχία του μανατζερίου και τα υπόλοιπα. Εγώ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία δεν ανέβηκα για να επενδύσω σε γη, ούτε να πάρω μετοχές. Ούτε να γίνουν αύριο αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων που εμένα να με κάνουν εκτός από οποιοδήποτε νέο σχήμα συνεταιρισμού. Αυτό που ζητάω από όλους και αυτό που ζητάω να ψηφίσουμε είναι να μας δοθεί χρόνος να επεδώσουμε τι είναι αυτό που μπορούμε να ψηφίσουμε. Μην πάμε σαν φακτά. Δεν ξέρω κυρία μου αν υπάρχει χρόνος. Δεν ξέρω κυρία μου. Εγώ δεν σας διέκοψα να μιλήσατε κυρία μου. Σας άφησα και μιλήσατε και δεν σας διέκοψα. Και με προσοχή σας άκουσα. Μιλήσατε για αυθαίρετα, για οικόπεδα αδιάθετα, για φόρους που πληρώνουμε που δεν γνωρίζουμε. Οι κύριοι εδώ
λένε ότι από τον Ιούλιο που αναλάβανε, με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι 20 χρόνια μέσα στο συνεταιρισμό, δεν ξέρουν ποια είναι η περιουσία, το αντιλαμβάνεστε. Φανταστείτε το έσχος. Φανταστείτε λοιπόν και τι θα συνεχίσει στην πορεία. Γιατί να είμαστε λοιπόν σε ένα δίλημα σήμερα. Και σας ρωτώ εγώ. Ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει σήμερα εδώ, γιατί δεν είμαι ούτε εγώ ούτε εσείς προφανώς, ότι ο Δήμος είναι η καλύτερη πηγή. Κυρία Αγγελόπουλε, με την ψήφο. Ο συνεταιρισμός είναι η χειρότερη περίπτωση. Κυρία Αγγελόπουλε, όχι κυρία μου, εγώ λέω το άλλο. Κυρία... Δεν ξέρω αν θα έχω το χρόνο μετά. Εγώ θέλω να μου δοθεί χρόνος να προλάβω να βρω μαζί σας και να συζητήσουμε αν... Κύριε Αγγελόπουλε, έχει τελειώσει ο χρόνος, σε ευχαριστούμε. Επειδή με διακόψετε και ένα λεπτό και το παίρνω από σας. Σας έχω, εγώ ξαναπροτείνω και θέλω την ειδική σας υποστήριξη. Πρέπει να βρεθεί χρόνος να το εμπεδώσουμε, να το διασταυρώσουμε και μετά να ψηφίσουμε. Όχι να ψηφίσουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, η κυρία Αντωνακοπούλου. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τέτοια βιάση να δώσουμε στο Δήμο την περιουσία της Ιπποκρατίου Πολιτείας. Δεδομένου ότι, όπως είπε και ο κύριος από την Αρκαδία που μας είπε να μην το διακόψουμε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα να κάνουμε μια παρόμοια συνέλευση και να το διαλύσουμε σε 6 μήνες. Αφού έχουμε κάνει το διαχειριστικό μας έλεγχο με ένα συμβούλιο, ούτε το, είτε το στο δικαστήριο 15 Γενάρη, είτε μπορέσουμε. Εγώ δεν έχουμε ότι δεν υπάρχουν 10 εξημών υγιείς και καθαροί άνθρωποι με ένα δικαστήριο να μπορέσει και να θα πάμε να δώσουμε στους ψηφιστές μας την ανοιχτή ανοιχτή ανοιχτή. Εδώ πέρα αυτοί δεν έχουν τον καθαριστέ μας, ο κέντρος Αθήνας τα λεφτά μας, δεν θα τα πάει στην Ιπποκράτο. Ούτε μπορούμε να το δεσμεύσουμε τον κάθε δήμαρχο. Σήμερα να μας λέει. Και αύριο ψηφίζει κάτι άλλο ένας άλλος δήμαρχος και πάνε σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή του Δήμου Ροπού έχει αυτός ψηφοφόρους. Μην γελιόμαστε. Δείτε τι έχουμε πάθει τόσο καιρό. Γιατί το συνδυάζετε, καταλαβαίνετε. Είτε με το ένα είτε με το άλλο. Από τη στιγμή που αναπόσταση στιγμή μπορούμε να καθαιρέσουμε το οποιοδήποτε. Και κυρίως να ελέγξουμε τις προηγούμενες διοικήσεις, κύριοι. Με ένα αρκωτό ληστέ. Θα ψηφίσουμε αν είναι και συμφωνία στην πλειοψηφία να διατηρηθεί ο συνεταιρισμός με την τέλευση μόλις ζωή στο δικαστήριο Φιλετού, γιατί συνέλευση θα πούνε 10 άνθρωποι τίμοι με ορκωτούς και νομικούς να φέρουν σε 3 μήνες αποτέλεσμα και να λέγουν μόνο έτσι γίνονται τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Αρνάκη. Κυρία Αρνάκη. Αρβενάκης, ο κύριος Αρβενάκης. Τελευταίος είναι ο κύριος Αρβενάκης. Μένω 14 χρόνια στην Υπποκράτη. Λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων δεν μπορεί να πω ούτε με τους 8 που είπαν από εκεί, ούτε με τους 8 που μας είπαν. Κύριε Αρβενάκη, μισό λεπτάκι γιατί δεν ακούω σας. Μισό. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δάμε. Όχι, όχι, σε παρακαλώ τέλος. Ο κύριος Αρβενάκης και μετά ο κύριος Πυρονάκης και μέσα. Δύο διαπιστώσεις θέλω να κάνω. Το ξέρω πολύ καλά, δεν είναι. Λοιπόν, από ό,τι σας είπα, λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα κοινά, δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω. Λίγο ησυχία να ακούσουμε τον κύριο Αρμενάκη. Προχθές μου είπε η σύζυγος ότι είναι η συνέλευση απόψε. Λίγο πριν φύγω από τη δουλειά τώρα το απόγευμα που όρασα και έβγαλα τον νόμο που μιλούσε για το... για την εναρμόνιση ακριβώς. Το λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνω
όλα γίνονται σίγουρα για τον νόμο 4030, 25 Νοεμβρίου του 2011, ο οποίος μιλάει καθαρά για έργα υποδομών.